Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε, γατοτσακαλό καταπληκτικό φυσκορχοπίπινο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε ένα γιάχμα. Να κάνουμε κλειστή τρύπα στενοχώρια, να περάσουμε την παρακότητα από τη μεραχολία και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Ελάτε, κοπιάστε. Τσάτ στο μικρόφωνο με δασκαλάκι πίσω από την κονσόλα, αγόρι μου, αγόρι μου. Κονσολιέρης θα μας οδηγήσει εκ του ασφαλούς στα ύδατα των Ενεργειανών για το επόμενο 2 ώρο που θα κάνουμε μια ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Ελάτε στην παρέα μας γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει όμορφα πράγματα, αλλά θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Ελάτε, ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, κοπιάστε, κοπιάστε σήμερα στην επομένη μιας καθαρής νίκης, αυτό που θέλαμε, ένα μηδέν πίσω, ένα μηδέν πίσω. Και μπροστά, οκ, okay, εγώ είπα χθες 2-0, okay, έτσι, αυτό το προαίσθημα είχα. Από χθες οι φιλάδες τους μας έχουν ζαλίσει για το μισό παπούτσι του Μάτος. Βάλτε βαρ για να μην μας ζαλίζετε τον έρωτα. Έχω να πω και το κλείνω εκεί το θέμα. Δεν έχω καμιά διάθεση να ασχοληθώ καθόλου άλλο. Επίσης, θέλω να ασχοληθούμε 5 λεπτά με το χθεσινό. Μπορούμε, γιατί μπροστά είναι η Λαμία. Η δουλίτσα έγινε χθες, παρότι η ομάδα δεν έθελξε, παρότι ήμασταν μέτροι, απέναντι στην πιο αντιαθλητική, στην πιο αντιπαθητική, στην πιο χτυπάω ελεύθερα και έχω ασυλία. Αυτός, επιτέλους αυτός ο Ιγκλέσιας, επιτέλους αποβλήθηκε. Δηλαδή έπρεπε να σπρούσουν τα μαλλιά μας για να το δούμε να παίρνει κόκκινες. Και σιγά και τα τραγούδια που έχεις βγάλει ρε Χούλιο, στο τέλος. Σιγά ρε Χούλιο, σιγά. Πολλά έχουμε να πούμε, πολλά έχουμε να συζητήσουμε, κοπιάστε στην παρέα μας, εδώ είμαστε. Αυτός δεν είναι Μάτος, είναι γα-Μάτος. Τι φλανάχουν οι επιθετικοί. Δηλαδή, ειδικά το δεύτερο γκολ που βάζει, παιδιά, το πώς γυρίζει το κορμί του στον αέρα, το πώς σημαδεύει στην απέναντι γωνία, μιλάμε για γκολ four classes. Δεν είναι άντε μου ήρθε η μπάλα και πραγματικά θέλει να τη στείλει εκεί, την μπάλα. Και όπως είχαμε πει και άλλες φορές, τέτοιοι παίχτες είναι που κάνουν την τεράστια διαφορά. Και όπως κράξαμε το Μίχελ που δεν ήθελε το Βιερίνια, έτσι πρέπει να πούμε ένα μπράβο στο Μίχελ που έφερε το Μάτος. Να είμαστε έντιμοι, να θυμόμαστε σε όλες τις στιγμές. Έχω κανένα ζόρι, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε με ξέρει. Με ξέρει δηλαδή λογικά, αλλά λέμε τώρα. Χθες είδαμε, ξαναλέω, την πιο αντιπαθητική ομάδα. Το λέω ευθαρσώς, θα χαρώ πάρα πολύ άμα πέσει κατηγορία. Έπρεπε να έχει πέσει κατηγορία ήδη πριν χρόνια που ρίξαν τον Ηρακλή για να μείνει στην κατηγορία με άδειους φακέλους, με. Μια ομάδα διαπλεκόμενη, μια ομάδα άκρο συστηματική τόσα χρόνια. Μια ομάδα τόσο λατρεμένη από την παράγκα και το παρασκήνιο. Και τους είδατε και εχθές. Πόσες κλωτσιές έφαγε μέσα στο παιχνίδι ο Βιερίνια με ανοχή αυτού του κουμπαράκι που το λέγανε. Πόσες κλωτσιές έφαγε ο Αντρέ, πόσες κλωτσιές έφαγε ο Ακπομ, πόσες κλωτσιές, πόσο ξύλο έφαγε ο Μπίσεσβαρ μέσα στο παιχνίδι. Με ανοχή, καθυστερήσεις μέχρι να κάνει το ελεύθερο άλλος. Βγάλαμε μουσια σαν του Μαέστρου από το μια φορά και ένα καιρό ήταν ο άνθρωπος. Λες και ήμασταν τα χαμένα μέλη των ZZ Top. Μιλάμε για τέτοια μουσια. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Και από ό,τι φαίνεται, θα ανταμώσουμε με τη σχέση μας. Διότι μία φορά, ναι, μπορείς να πεις ότι είναι one night stand. Δεύτερη, μπορεί να πεις, okay, είναι μια, να πω τη λέξη, ξεπέτα, πιθανόν. Η τρίτη φορά όμως είναι πλέον αίσθημα. Είναι σχέση, πιθανόν να πας να γνωρίσεις και τους γονείς, να σε κυκλοφορήσεις και στο χωριό, να σε γνωρίσεις τα ξαδέρφια και τέτοια πράγματα. Λέω εγώ τώρα. Αυτά συνέβησαν χθες, υπέροχη ατμόσφαιρα στην Τούμπα, υπέροχη πραγματικά. Είχα πολύ καιρό να πάω στην Πέντε, πήγα εχθές κέντρο-κέντρο με Μανολόπουλο, είδα πάρα πολλούς φίλους ακροατές, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα λόγια του ανώνυμου. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, το κλείνω εδώ, πάω παρακάτω. Και είδαμε
την ομάδα να κάνει αυτό που έπρεπε. Συχαίνομαι και απεχθάνομαι την έκφραση επαγγελματική νίκη, λες και άλλες είναι ερασιτεχνικές. Η ομάδα έπαιξε χθες μέτρια και επειδή στο μυαλό της είναι το πρωτάθλημα, κατανοητό, και επειδή ο Ρασβάν έκανε εχθές rotation, δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ μαζί ο Μίσιτς που παρεπιπτόντως μου άρεσε χθες, ο Μίσιτς, και ο Κάνιας που στο 19 μέσα δεν είχε παίξει, παρά μόνο κάτι 15 λεπτά με τον Όφι, αν δεν κάνω λάθος. Ένα κέντρο που δεν είχε ξαναπαίξει μαζί, ο Βιερίνια δεξιά, εγώ δεν πάω να μου λέτε ό,τι θέλετε, αν ο Βιερίνια δεν είναι αριστερά πίσω, νιώθω κάτι της, μια ανασφάλεια, νιώθω ότι κάτι έχει διαταραχθεί στην ομάδα, είναι εκπεφρασμένη η άποψή μου. Από εκεί θέλω να υπάρχει εκεί αυτός. Κανένα παράπονο με τον Γιαννούλη, έτρεξε το παιδί, σέντραρε, ναι αυτά. Θέλει όμως χρόνο και αυτός για να πούμε ότι παίρνει στη φανέλα του βασικού. Έτσι νιώθω. Θέλω να είναι ο Ανδρέα εκεί πίσω. Να έχω έναν playmaker που θα ξεκινάει από εκεί το παιχνίδι και με την αρχοντιά του, με τις αραντάρες μπαλιές, με τις επελάσεις, με τα σού του, όταν θα έρχεται από πίσω. Νιώθω κάτι. Το λέω έτσι όπως μου βγαίνει, ρε παιδί μου. Ότι θέλω να υπάρχει εκεί πίσω. Η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε, το ξαναλέω, και δεν έχουν παίξει πολλοί από αυτούς μαζί και ο διαιτητής άφησε ένα αντιαθλητικό μάτς, ένα αντιαθλητικό παιχνίδι από τον αντίπαλο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μας εκνεύρισε άπειρες φορές με χτυπήματα, με κλωτσίδια, με ανοχή. Και λέω πολλές φορές αναρωτήθηκα, αυτός ο Εγκλέσιας, τι ασυλία έχει ρε παιδί μου. Την ώρα που βγάζει τη δεύτερη κίτρινη, πανηγυρίζει όλο το γήπεδο, λέει σύχτηρα μου, πώς είναι κάποιος, πώς είναι περπατάς και πατάς περιτώματα στο δρόμο και προσπαθείς να τα ξεφορτωθείς και πας στο πεζοδρόμιο και προσπαθείς να τα διώξεις με τον παπούτσι και όταν, παιδί μου επιτέλους, κάπως έτσι δηλαδή, κάπως έτσι. Ο κόσμος βρίσκεται σε μία ζουμουσού κατάσταση. Το νιώθεις σε κάθε του έκφραση. Το νιώθεις σε κάθε του βήμα. Το νιώθεις αυτό. Το ένιωθες και χθες σε κάθε σύνθημα, χαρούμενα πρόσωπα. Κάτι μέσα μας έλεγε ότι θα μπει και ένα γκολ δεύτερο στο τέλος. Είναι τεράστιος παίχτης. Είναι τεράστιος. Δεν ξέρω πού πρέπει να πάω πίσω στον χρόνο για να βρω έναν τέτοιον εισάξιο, αντάξιο, δεξιό μπακ. Δεν ξέρω. Να πούμε ότι ο Αλαβάντας, ας πούμε, ήταν ένας σπουδαίος δεξιός μπακ. Ναι, αλλά δεν ήταν ένας τέτοιος μπακ. Ο Μπορμπόκης που ήταν ένας, που και αυτό δεν τον έλεγες δεξί μπακ. Ο Μπορμπόκης ήταν ένα δεξί half extreme. Μιλάω για εκείνη την πτέρυγα, έτσι. Να πάω πίσω να βρω τι. Με έναν μπορώ να το συγκρίνω το Μάτος και έπαιζε απέναντι με το Λίνο, που ο Λίνο δεν είχε την ίδια εκτελεστική δυνότητα. Τούτος εδώ ο Μπαγάσας που χρωστούσε κάποια γκολ φέτος, γιατί ξεκίνησε με σφίξιμο να πούμε, ξεκίνησε αφυδατωμένος από γκολ, αλλά τελικά τα αφήνει για το τέλος και για τα καλύτερα. Τούτος εδώ ο Μπαγάσας έχει μια όσφρηση μέσα στη μεγάλη περιοχή, λες και είναι γεννημένος για εκεί. Το ξαναλέω, το γκολ το πρώτο που μας ζάλισαν οι φυλάδες τους πάλι, που σταματά στη φάση, εκεί ήμασταν εμείς, μπροστά ήμασταν, έτσι, λίγο πιο πέρα. Αλλά και τα παιδιά που ήταν στην 4, το ίδιο μας λέγανε έξω. Την παγώνει στη φάση και βλέπεις παγωμένη τη φάση, ότι είναι μισό ένα κλικ. Γιατί ο Τριανταφυλόπουλος του Αστέρα είναι στο ημικύκλο της περιοχής και καλύπτει όλο τον υπόλοιπο κόσμο και εκεί είναι ένα κλικ μπροστά. Απλά πρέπει κάπου να χτίσουν πάλι μια προπαγάνδα, πάλι να βγουν να πούν και έτσι και αυτά. Και, εντάξει, okay, ξίδι, δεν ασχολούμαι, δεν ασχολείστε και εσείς, νομίζω το γλεντίστε τους. Βάλτε βαρ να μην μας ζαλίζετε το 12δάχτυλο. Και το παχύ έντορο, βάλτε το. Αλλά με ταχύτητα η φάση προσπαθούν να μου πουν τι, ότι ευνοήθηκα εχθές δηλαδή. Ξαναγυρίζω για να μην το χάνω.
Το γκολ του Μάτος, το πρώτο είναι χαρακτηριστικός Μάτος. Έρχομαι από δεξιά, μου στρώνε την μπάλα, δηλαδή αν σας πω, σκεφτείτε λίγο μια φάση χαρακτηριστική για κάθε παίκτη και κλείσετε τα μάτια σας, εγώ αυτή τη φάση φαντάζομαι το Μάτος. Να έρχεται από πίσω, με φόρα, συρτό σου δεξιά, στην απέναντι, στην αριστερή γωνία, στα πλαϊνά δίχτυα. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Αν λοιπόν αυτό είναι μια συνηθισμένη κίνηση, το δεύτερο γκολ είναι χάρμα ιδέστε. Είναι γκολ επίπεδου Van Basten. Στον αέρα στρίβω το κορμί μου να πάει στην απέναντι γωνία και είναι και το 94-95, έτσι. Που πιθανό να υπάρχει κούραση, εννοείται, δεν είναι 27 χρονών. Που πιθανό να υπάρχει σωρευμένη πίεση, που εκνευρισμός, έχουν φάει κλωτσιές οι παίκτες, έχουν παίξει ένα πολύ δύσκολο μάτς λίγες μέρες πριν. Άρα φίλε είσαι παικτάρα. Και επιτρέψτε μου σήμερα πάλι να θυμηθώ τηλεφωνήματα την επομένη μέρα το πρωί που αποκτήθηκε από τον Ντνιέπρο. Καλά, 32 χρονών παίχτη φέραμε, που όταν ήρθε δεν ήταν 32, απλά κάποιοι έλεγαν 32. Ας βάλουμε δύο χρονάκια. 32 είναι τώρα. Καλά, ελεύθερο παίχτη από ομάδα που διαλύεται. Επίσης γκρίνια. Καλά, αυτό το οποίο δεν μπορεί να παλέψει με τίποτα είναι το καλά, αν ήταν τόσο καλός θα ερχόταν εδώ. Χαθήκαν οι άλλες ομάδες, τα άλλα πρωταθλήματα. Και αφού είναι τόσο καλός, γιατί ήταν σε ομάδα που διαλύθηκε. Γι' αυτό λέμε, ματάκι χορταράκι. Όταν φύγει ο Μάτος θα τον μνημονεύουμε όπως μνημονεύουμε το Λίνο. Και θα λέμε κάποτε, όπως πέρασε ένα τεράστιος Γκαρσία, όπως πέρασε ένας τεράστιος Κοντρέρας, όπως πέρασε ένας τεράστιος Κοσεϊσάο, όπως πέρασε ένας τεράστιος Λίνο, πέρασε και ένας τεράστιος Μάτος, θα λέμε. Και συνοδευμένο όλο αυτό, συνοδευόμενο και από κύπελα και από πρωταθλήματα. Που εκείνη η γενιά, εκείνη η ομάδα του Σάντος, αδικημένη όσο καμιά, δεν κατάφερε. Αν και έχει κάνει κάτι αυτή εκείνη η ομάδα σε τούτη εδώ την ομάδα. Ξέρετε τι? Υπάρχει ένας τύπος μέσα που έχει πολύ Γκαρσία, που έχει πολύ Κοντρέρας, που έχει πολύ Μουσλίμοβιτς, που έχει πολύ από εκείνη την ομάδα. Και είναι ο Αντρέ. Αυτός τους έζησε όλους αυτούς. Συνυπήρξαν. Αν δείτε τον γκολ που βάζει με το βάζελο ο Γκαρσία, ποιοι πάνε να τον αγκαλιάσουν, κάντε ένα stop καρέ. Σταματήστε στο YouTube και κάντε ένα stop καρέ εκεί. Ποιοι πάνε να αγκαλιάσουν τον Γκαρσία, τον Πάμπλο, την ώρα εκείνη. Δεν μπορεί να μην, δεν μπορεί να έχει ζήσει τη βραδιά της Φενέρ και να μην έχεις πάρει κάτι από εκεί. Και από το σπουδαίο Φερνάντο Σάντος, έτσι. Που μπορεί να ξυνίζει σε κάποιους, αλλά είναι μέγας καθηγητής σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Δεν μπορεί λοιπόν να μην έχει κάτι εκείνη η ομάδα αφήσει πρίκα σε τούτους εδώ, γιατί υπάρχει μέσα ο Αντρέ και το μεταδίδει στους τωρινούς. Επειδή δεν μου αρέσει να ομορφαίνω μόνο τα πράγματα, με προβληματίζει το πρόσωπο που δείχνει ο Ζαμπά τελευταίος. Και δεν μιλάω ότι δεν παίζει καλά. Έχω μία αίσθηση, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ούτε ρεπορτάζ μεταφέρω, ούτε μου είπε κάποιος κάτι, ούτε έχω καμιά πληροφορία, τίποτα. Μου βγάζει μια ραθυμία. Μου δείχνει ένα ανόρεκτο πρόσωπο. Και περισσότερο με στεναχωρεί, για να μην πω με τσαντίζει, όχι όταν ένας παίξει δεν παίξει καλά. Okay, μπορεί να μην παίξει καλά ρε φίλε. Όταν νιώθω ότι δεν κάνει και προσπάθεια ας πούμε να παίξει καλά. Δηλαδή, εχθές είσαι νέο παιδί και επειδή ξέρουμε τι μπορείς να κάνεις, ξέρουμε την ταχύτητά σου, τα ξεσπάσματά σου, την επιτάχυνσή σου. Πού ήταν εκείνο το ευρωπαϊκό μάτς που παίξαμε εκτός έδρας με την Πάτε, που τους έκανε ένας παίχτης μια ομάδα μόνος του εκεί. Λοιπόν, χθες περπατούσε, σκόνταυτε, του φεύγει η μπάλα, έκανε κάτι χλιαρά σουτ, λάθος αυτά, λάθος εκεί. Γιατί?
Σε βάλουμε στον παλαφόμετρο. Θέλεις. Ο άλλος μπήκε στον παλαφόμετρο, τον ζήτησε μέχρι και η Πάρμα. Περπάτησε και στο χιόνι, να ξέρεις. Και χθες μπήκε μια χαρά. Εντάξει, πάλι έκανε μια λάθος πάσα εκεί. Αλλά τα φαουλάκια του αυτά και... Δηλαδή, κοιτάξτε. Εκτός και αν τι. Έμαθες ότι σε θέλουν ομάδες και τώρα βγάζεις μια προσοχή. Φίλε, πρόσεξε καλά. Ο Ρουμάνος δεν θα σου χαρίσει ούτε μισό δευτερόλεπτο. Αν δει ότι δεν. Πρόσεξε. Σκέψου που είσαι, σκέψου ποιοι σε έφεραν, σκέψου τι έκανες εδώ αυτούς τους μήνες και δείξε όρεξη. Ο Κάνιας που ξέρει ότι θα φύγει το καλοκαίρι μπήκε χθες και σκύλιασε. Ο Κάνιας που ξέρει ότι δεν θα τον ανανεώσουμε. Που ξέρει ότι τελειώνουν τα ψούλια, πώς άπαιξε ακόμα. Ο Κάνιας με τους δύο καταπληκτικούς τελικούς κυπέλου. Και στο Βόλο και στο Άκα. Που είναι ο κορυφαίος παίκτης. Και για να το λέμε αυτό για ένα αμυντικό χαφ, καταλαβαίνετε έτσι. Δεν κλέβει τα φώτα. Ο επιθετικός είναι αυτός που σκοράρει, ναι, γκολάρα. Ο Πέλκας γκολάρα, ο Βιερίνια, ναι, αυτά και τα. Για να το πεις για τον αμυντικό χαφ, πρέπει να έχει κάνει ματσάρα. Και στα δυο μάτσο Κάνιας έχει κάνει παιχνιδάρες. Αρχοντικός δεν άφησε, ειδικά στο Άκα, έχει κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι. Που θα το κερδίσει και το φάουλ φυσικά. Που θα το κουβαλάει πρίκα όταν κάποια στιγμή αποσυρθεί. Λέει παιδιά, εκεί έχω κάνει τεράστιο μάτς, δείτε αυτό το μάτς. Άρα λοιπόν, είναι και θέμα χαρακτήρων. Μπαίνει ο άλλος χθες, ξέρει ότι δεν. Και αντί να πει, τι να βάλω τα πόδια μου στη φωτιά, εμένα δεν με ανανεώνουν. Θα είμαι λίγο ψηλό αδιάφορος κτλ. Βγαίνει ο άνθρωπος και δίνει όλη την ψυχή. Σκίζεται, να τάκλινγκ, να αυτά, να κόψει. Βγαίνει, χαιρετάει τον κόσμο. Ήταν σαν, χθες μου έδωσε βέβαια και την αίσθηση ότι σαν να αποχαιρέτησε και όχι να χαιρέτησε. Αλλά ας πάρεις παράδειγμα, φίλε Ζαμπά. Σήμερα σου αφιερώνω το διλεπτάκι σου γιατί θέλω να προλάβω πράγματα. Το ξαναλέω, εκφράζω την απολύτως δική μου άποψη. Τι είδα χθες στο γήπεδο. Αυτό είδα. Όπως τα βλέπουμε, έτσι τα λέμε. Δεν είπα καθόλου χορηγούς. Να τους πω. Η Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με Samsung κολοσσός σε όλα. Θέλετε τηλεοράσεις, θέλετε κινητά, θέλετε τάμπλετ, θέλετε πλυντήρια, σε όλα της. Μιλάμε για την απόλυτη εταιρεία, για τον απόλυτο κολοσσό, σε όλα. Δώσαμε τάμπλετ στην αρχή της εβδομάδας, Samsung, δεκάρι, θα ξαναδώσουμε, θα δώσουμε και τηλεοράσεις, παιδιά. Το αφεντικό έχει τρελαθεί και οι δύο. Μου πέφτει το τηλέφωνο από τα χέρια κάθε φορά. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, μπαίνετε, λέτε ο τρελός είπε να έρθω εδώ. Αδιαφόρησε για τους άλλους και ήρθα σε σένα. Δείξε μου. Και αυτό σας περιποιείται όπως πρέπει. Όλο τον κόσμο δηλαδή, 51 χρόνια και. Για γλυκάρες, ξέρετε, Νικολαίδης στην Καραολού και Δημητρίου και τώρα το πρωί και το καφεδάκι σας και τα τυροπιτοειδή και τα σφολιατοειδή και νηστίσιμα μέχρι και νηστίσιμο προφιτερόλ καταπληκτικό, σοκολατόπιτες, κεράσματα, τουρτάρες και το πιο νόστιμο παγωτό της πόλης. Όποιος έφαγε ξετρελάθηκε και με δικές του πατέντες. Γεύση εννοείται ότι θα βρείτε βανίλια, σοκολάτες και αυτά, τα έχουν όλοι. Αλλά Velvet Di Bosco και Νάνα Μέλια, ρωτήστε. Μπείτε και πες του, βάλε μου δύο μπάλες, ρε. Με έχει ζαλίσει το κεφάλι ο άλλος το πρωί. Και θα με θυμηθείτε. Όσο για ψαρούκλες, όσο για νηστίσιμα, Αιγαίων. Πρότυπα ιχθυοπολία, πρότυπη ψαραγορά, καλαμάρια, γαρίδες, χταπόδια, μύδια, σουπιές τα πάντα, μυδοπίλαφα. Καταπληκτικές γεύσεις και νηστίσιμες και στο διοικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Το μεγάλο νέο χθες είναι ότι πήγε άριστα η σοβαρότατη εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε ο στρατηγός Μάκης ή αλλιώς Θωμάς Μαυρομιχάλης. Βέβαια αν πούμε Θωμάς Μαυρομιχάλης πιθανόν να μην καταλάβετε τι. Αυτό όμως είναι το ονοματεπώνυμό του. Άμα πω όμως Μάκης ο Μανάβης, κάθονται όλοι προσοχή, γιατί είπαμε, αυτός ο άνθρωπος τι έφτιαξε σε εποχές πολύ δύσκολες, πόσο τεράστια ήταν η δική του συνεισφορά στο να κάνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ όλα αυτά που έκανε, στο να γιγαντωθεί η φήμη του και να πάει στα πέρατα της γης, πώς προσωπικά με τη δική του ζωή θυσιάζοντας άλλα πράγματα αυτοί οι άνθρωποι και μην κάνοντας μια ζωή
νορμάλ και φυσιολογική, όπως την κάνει κάποιος που αφιερώνεται να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά, να κάνει δουλειές, να. Αυτοί οι άνθρωποι παντρεύτηκαν τον ΠΑΟΚ, ήταν η οικογένειά τους, ήταν τα παιδιά τους, ήταν το είναι τους και είναι το είναι τους. Χθες λοιπόν πολύ ωραίο χειρουργείο. Δεν μπορώ να μην πω για το Στάθη το Βάκο που είναι δίπλα του μέρα, νύχτα. Όλος ο κόσμος πήγε και έφυγε. Πήγε, είδε το στρατηγό, έφυγε. Ο Στάθης είναι εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φύλακας, άγγελος, ακούραστος. Χθες λοιπόν εξέδωσε μια ευχαριστήρια επιστολή ο στρατηγός. Τη διαβάζω χωρίς κανένα σχόλιο, δεν θέλω να παρεύω εκεί καθόλου, που λέει τα εξής. Δια της παρούσης, ο κάτωθι υπογεγραμμένος Θωμάς Μαυρομιχάλης του Μιχαήλ, νοσηλευόμενος στο Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να εξάρω πρωτίστως τη διοίκηση του Διαβαλκανικού για τις εκπληκτικές ανέσεις που παρέχει στους ασθενείς, τους διεθνούς φήμης καταξιωμένους καθηγητές ιατρικής και τα εξαιρετικά άρτια εκπαιδευμένα ευγενικό νοσηλευτικό προσωπικό. Εύγε στον κύριο Αποστολόπουλο, θα ήθελα ομοίως να ευχαριστήσω τον κύριο Σαρατζή Νικόλαου, χειρουργό καθηγητή ιατρικής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, τον ουρολόγο χειρουργό Λαμπανάρη Γιώργο, τον Δημητριάδη Αθανάσιο, επίκουρο καθηγητή νεφρολογίας, τον καρδιοχειρουργό Βασίλειο Χαλβατζούλη, τον επίκουρο καθηγητή χειρουργικής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, κύριο Κοσμίδη Χριστόφορο, και τον κύριο Κωνσταντινίδη Χάρη, διευθυντή ρομποτικής χειρουργικής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω στο διευθυντή της ΠΑΕ ΠΑΟ, κύριο Γκαγκάτσι Μάκη, και στον υπεύθυνο επικοινωνίας ΠΑΕ, κύριο Κυριάκο Κυριάκο, στους εκλεκτούς δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς των Ερτζιανών της πόλης μας, Τσατσαρό Κωνσταντίνο, Πετρουλάκη Νίκο και Μπούζο Γιώργο. Αισθάνομαι ομοίως ότι θα πρέπει να αναφερθώ με μεγάλη συγκίνηση τόσο στους ανώνυμους όσο και στους επώνυμους παοξίδες, οι οποίοι εξεδήλωσαν την αγάπη τους προς το πρόσωπό μου από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Από τη μακρινή Αυστραλία, την Αμερική, την Ελβετία, τη Γερμανία κλπ. Τα λόγια όλων και ευχές τους αποτέλεσαν βάλσαμο στην ψυχή μου για να παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις να κρατηθώ στη ζωή. Οι εκδηλώσεις αγάπης τους για το άτομό μου είναι κάτι το εκπληκτικό. Τέλος όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω το μεγάλο μου ευεργέτη, τον Ιβάν Σαββίδη και την οικογένειά του, για ό,τι προσέφερε για την πλήρη ίασή μου. Είναι ευτυχής ο παοξίδικος κόσμος που προείσταται ένας τέτοιος πρόεδρος της μεγάλης μας αγάπης, του ΠΑΟΚ. Μεγάλος πρόεδρος, μεγάλος άνθρωπος. Να ξέρουν όλοι ότι ο Ιβάν θα μας οδηγήσει στη λεωφόρο της δόξας, του πεπρωμένου και του μεγαλείου. Θα του χρωστώ ευγνωμοσύνη για όλη μου τη ζωή. Υπόσχομαι δε ότι πρώτα ο Θεός, θα γιορτάσουμε όλοι μαζί και θα βρεθούμε όλοι αντάμα στα μπετά της Τούμπας. Με αγάπη και εκτίμηση, Θωμάς Μαυρομιχάλης. Αυτά. Δεν έχω να προσθέσω εννοείται τίποτα, ούτε να σχολιάσω, εννοείται. Απλά αυτό. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση σήμερα για να δώσουμε μπλουζάκια ζουμουσού. Δεν δώσαμε. Το πρωί δεν μπορώ να δεν ακούσω το τσαρό. Γουστάρουμε να δώσουμε μπλουζάκια, να κάνουμε μουχαμπέτι. Ζουμουσού λέμε! Ζουμουσού λέμε! Και κάθε πίκρα καίμε. Θα πάμε σε διάλειμμα υπενθυμίζοντας ότι για το καλύτερο γυαλί της πόλης, Optic Stores Μανολόπουλος στη Νεάπολη δίπλα στον Αγιώργη, και φακό επαφής και γυαλί Οράσιος και ηλίου και τα πάντα όλα. Με τεράστια γκάμα, με εξαιρετικές τιμές. Μπουκάρετε και εκεί, λέτε τσατσαρός και σκίζεται η οικογένεια Μανολόπουλου. Τρεις γενιές οπτικά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Το μυαλό μας είναι στη Λαμία. Τελειώσαμε χθες. Η υποχρέωση βγήκε με τον πιο καθαρό τρόπο. Δηλαδή το 0 που θέλαμε πίσω, δύο γκολάκια μπροστά. Δεν προκριθήκαμε ακόμα εννοείται. Θα ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι αφού θα έχουμε κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Διότι οι επαναληπτικοί αγώνες της χθεσινής ιστορίας είναι τη μεγάλη εβδομάδα. Λογικά, θα έχουμε παίξει τρία παιχνίδια και θα έχει τελειώσει η μπουγάδα. Λε μπουγάδ, μπορεί και στα δύο να τελειώσει. Έτσι, ναι, θέλω να πω, πάμε να παίξουμε στην τώρα Λαμία, Λάρισα Λιβαδιά. Γεια σας, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σημακοπούλου.
Η Δίνα Σίκη σε ρόλο έκπληξη. Ζούμου σου λέμε. Κλήρωσα τίποτα σήμερα? Κλήρωσα, είπαμε θα κάνουμε αντίστροφη μέτρηση. Να παίξουμε τέτοιο για φανέλες. Έχει πέντε γραμμές, έχει πέντε γραμμές. Να πω, Δημητριάδης Construction, κορυφαίος σε αναδόμηση, διακόσμηση, σε μετατροπή του χώρου σε Airbnb. Μάστορας μεγάλος 323003. Απευθυνθείτε εκεί και για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα υπάρχει στο σπίτι, μην μπλέκετε με μαστόρους. Θα έρθω από σήμερα μέχρι το 15 Αύγουστο κάποια στιγμή. Πρωί, απόγευμα, δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν χρειάζεται, μην μπλέκετε με χαράδρες. Έχω να πω εγώ. Αλλά αν και βέβαια αυτό είναι το πτυχίο όπως έχουμε πει. Έτσι. Αν δεν έχει χαράδρο ο μάστορας, φίλε. Λες φύγε, φίλε. Όπως φε, έλα. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις. Χωρίς χαράδρα, φεύγεις. Τέλος. Μα! Πειράζει που φοράω φανελάκι, σε παρακαλώ, ρε φίλε τώρα. Κομπογιανίτη. Έτσι. Τώρα μην το χοντρίνω με τυράντα κασκορσέ. Λευκή. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλά στο παιδί. Μπα. Μετά από καιρό. Ταΐζει σκόνη. Καταρχήν ναι. Τους τέσσερις που περιμένουν και να βοσβήνουν τα μπλιμπλίκια. Και όλο το λαό που θα βγει μετά, φίλε. Να ξέρεις. Πώς νιώθεις. Κάνε μια δήλωση. Το έχω ξανακάνει ακόμα χειρότερα. Σαγόρι μου. Μια φορά ο καημένος ο ηχολήπτης είχε πάθει ζημιά. Θυμάσαι, μου λέει έχω ένα που πήρε από χθες και σε περιμένει. Φυσικά, πήρε σε 8 και 5. Τι να κάνω, αφού ξύπαμε. Γυρνάω από το σχολείο τα παιδιά, βάζω τον καφέ να γίνει, παίρνω τηλέφωνο και μετά κάνω όλα τα υπόλοιπα. Τι ωραίος που είσαι, φίλε, τι προχώ, πόσο μπροστά από το παγωτό. Έτσι, έτσι, έτσι. Για πες λοιπόν. Όλα καλά. Λοιπόν, καταρχήν είμαι ο Σκούφος, έχω να μιλήσω πολύ καιρό, είχα πάρα πολλά τρεχάματα. Σκούφε, θέλω να πω ότι δεν κατάλαβα ότι ήσουν ο Σκούφος, να ξέρεις. Θέλω να είμαι εντύμως απέναντί σου. Το καθυστερούσα με διάφορες κουβεντούλες για να καταλάβω, αλλά δεν μπόρεσα. Όχι. Ο Σκούφο, λοιπόν. Κερδίζουμε και χωρίς Σκούφο, έτσι όπως βλέπεις. Εγώ τον έβαλα στο δεύτερο ημίχρονο. Τι να πω την αλήθεια. Αργιάζω. Και εγώ ένα φουτεράκι Μελβούρνη που είχε την κουκουλίτσα τη φόρεσα. Έκανα το παλικαράκι στην αρχή, αλλά. Να σου πω την αλήθεια. Ένα αεράκι δροσερό. Έχω μια τσαντούλα ΠΑΟΚ, παιδί μου, με τα μαξιλάρια μου, τα χαρτιά μου και τα γούρια μου. Όλα τα τέτοια, ναι, τα κλασικά. Και την αδειάζω από τα γάντια, την αδειάζω από τις μπαλάδες που είχα εκεί πέρα, παιδί μου, για το χειμώνα που είχαμε κάτι Παναχαϊκές ή κάτι τέτοια. Έχω το σκουφί, λέω, να το βγάλω. Ας το μωρέ, λέω, δεν πειράζει, καλό είναι, μια χαρά μας πει. Και μην ξαναβγάλεις το σκουφί. Μην ξαναβγά. Έτσι, έτσι. Και έρχεται και ο διπλανός με ένα φιλαράκι που μαζευόμαστε εκεί πέρα παρεούλα. Έρχεται αυτός, το φοράει κιόλας. Λέει στην Ξάνθη, λέει, δεν το φορούσε και κρύωσα. Λέω, Κωστάκι μου, πρόσεχε κι εσύ. Μια λοιπόν. Πολύ μικρή παρατήρηση. Είναι σημαντικό, μου το ζητήσανε χθες τα παιδιά που ήταν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και μέσα. Κωστή, λέει, πες εσύ που έχεις τη δύναμη του μικροφόνου, στο νέο γήπεδο να μην χαθούν οι παρέες. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν 25 χρόνια στην ίδια θέση και είναι μπροστά τους φίλος, δεξιά φίλος, αριστερά κουμπάρος. Λέει, αυτό πώς μπορεί να διασφαλιστεί αυτό, παιδιά, θα πάτε μαζί όταν θα βγουν τα διαρκείας, αλλά πες το κι εσύ, είναι σημαντικό. Η Τούμπα είναι οι παρέες, είναι ο λαός, είναι ο κόσμος. Με ανθρώπους έχουμε μεγαλώσει μαζί, φύγανε οι πατεράδες, οι παππούδες και συνεχίζουμε εμείς στην ίδια θέση τόσα χρόνια. Αυτό ήθελα να πω, έτσι κλείνω την παρένθεση. Σ' ακούω, Σκούφε. Αυτό έλεγα και στο φίλο μου, τον κολλητό μου που πηγαίνουμε μαζί και έχουμε μαζί το διαρκείας. Λέω, εσύ Δημήτρη, τώρα του χρόνου πού θα βγάλουμε διαρκείας, πού θα είμαστε του χρόνου. Έτσι κάθεσαι εκεί πέρα και κοιτάς τα τσιμέντα, κοιτάς τα σφαλιά, κοιτάς τα σημαίακια και λες του χρόνου τι θα βλέπω, ρε φίλε, μετά από 6-7 χρόνια στην ίδια θέση εκεί πέρα από πάνω στην αγωνία. Δεν έχει καταλάβει ο πολλής κόσμος ότι το γήπεδο θα γκρεμιστεί. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Αν σου πω ότι τα τελευταία το πέρσι ας πούμε που προβληματιζόμασταν με τις 10 αγωνιστικές, στις 7 στην αρχή και τέτοια, δώσα το πάρω το εισιτήριο, γιατί λέω του χρόνου που θα είναι να γίνει δουλειά, θέλω να έχω ένα λόγο παραπάνω. Και ένας λόγος παραπάνω κάθε χρόνος είναι αυτός, για να πιάσουμε, έχουμε ένα λόγο παραπάνω στην νέα Τούμπα, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει. Φυσικά. Τα φάγαμε, γυρίσαμε από την 4, 5, 6, 7, 8, 9, αν έχουμε μικρά παιδιά, και έτσι. Καμιά φορά στη ζούλα στην 1. Έτσι αγόρι μου, έτσι, παντού, έτσι, παντού. Έτσι. Επί του ποδοσφαιρικού, ναι. Το ρίσκαρε ο μεγάλος στρατηγός Λουτσέσκου με την ενδεκάδα, που ρίσκαρε να κάνετε. Είμαστε προετοιμασμένοι, έτσι, δηλαδή με το που βλέπουμε την ενδεκάδα. Ένα θέλω να πω όμως το εξής. Δεν άλλαζε τα τελευταία χρόνια ούτε το φλιτζανάκι του καφέ του για να μην του πάει καλά η ομάδα. Δεν άλλαζε τίποτα, τους είχε πεθάνει όλοι στην ίδια θέση.
για να αλλάζει και να ανακατεύει τόσο πολύ την τράπουλα. Τόσο πολύ την τράπουλα, πόσο πολύ πιστεύει σε αυτή την ομάδα. Ακριβώς. Ένας άνθρωπος που φοβάται τη σκιά του όσον αφορά στο πού θα παίξει ο καθένας, τον ανακατεύει τόσο πολύ και δεν έχει κάνει μία αλλαγή μόνο. Σωστό. Δεν είναι ο Βιερίνια βρέθηκε στην αντίστοιχη γωνία. Όχι, 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 όλα. Χθες Κάνιας, Μίσης δεν είχαν παίξει μαζί. Φέτος κάθε ποτέ. Κάθε καμιά φορά. Ο Ίγκασον που έτσι έκανε τα χίλια μύρια λάθη με τον Πανιόνιο από τη δεξιά μεριά, τον έβαλε στα αριστερά. Ναι, ναι. Δηλαδή, ο Βιερίνια δεξί half extreme είχε παίξει τελευταία φορά με τον Πανιόνιο. Έτσι. Άσε, είναι γενικός, δηλαδή έκανε μεγάλους πειραματισμούς. Του βγήκανε. Αυτός ξέρει. Αυτός ξέρει. Περισσότερο από όλους μας. Το βγήκανε. Έχω να πω. Έγινε σκούφε! Νίκη με τη Λαμία, ήθελα αντίστροφη μέτρηση, ήθελα να θα έρθω να μου δώσει μια μπλούζα. Αγόρι μου, έγινε! Έγινε, φιλιά! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Ναι! Σε μία-δύο εβδομάδες, σε μία-δύο εβδομάδες θα είμαστε πρωταθλήτες. Θα είμαστε. Αυτό είναι το σωστό. Πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το Λευκό. Τώρα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και για τις γκρίζες σκιές. Ρε γατάκια, σας παιδέψαμε για την Κυριακή ότι κάτι γίνεται. Πού το βρήκατε αυτό το φρούτο, ρε. Ρε τσιράγια και μαθητές του Βαρούφα, του Μπαρούφα. Δεν τρέπεστε λίγο? Έτσι θα πάει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα μπροστά με τα κλωτσίδια? Ρε ανόητη, γελή τύπη. Ανοχή, ανοχή, το πόσο κλωτσιά, φίλε. Γελή τύπη, νομίζετε είναι η καλή ή κακή διαιτησία με το πέναλτι είναι, νομίζετε? Αυτό που συμβαίνει είναι ανεπίτρεπτο, ρε. Λοιπόν, τελευταία πρόταση που θα επιμείνουμε στην αρχική, αλλά άντε ας γίνουμε λίγο πιο ελαστικοί. Ξένοι διαιτητές και στο Τσανταλίνα Μανταλίνα. Και αν θέλετε δύο διαιτητές σε πανελλήνιο επίπεδο, διαλεγμένοι από αυτούς τους αλήτες και κάθε μήνα, από τους αλήτες δηλαδή που εκλέγουν, από εμάς τους πολίτες, και κάθε μήνα να αλλάζουν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Που κλωτσάνε, όλοι πατάνε επάνω στα πόδια των ποδοσφαιριστών. Και ποιων ποδοσφαιριστών? Που αυτή τη στιγμή αποδεδειγμένα είναι στην Ελλάδα το καλύτερο υλικό που υπάρχει. Και δεν τρέπεστε. Ή νομίζω ότι θα εξηλαιωθείς εσύ ρε κουμπαράκι και τις πόσες άλλο σε λένε θα εξηλαιωθείς με μια αποβολή στο 97. Ότι κυρία μου, καλά, να μην τη δώσει την αποβολή. Αφού άλλος κλωτσάει όλο τον μπάτς. Αυτός δίνει... τι ασυλία έχει ρε παιδιά αυτός ο Κοτσίδας ο Ιγκλέσιας. Λέει. Αυτό ακριβώς λέμε. Μα δεν είναι το πρώτο μπάτς. Πόσο θα ξεφτυλιστείτε ακόμη εσείς της διαιτησίας, ρε. Γελοί τύποι σε μια Ελλάδα που έχει διαλυθεί το σύμπαν να καταργηθείτε εντελώς, ρε, καθάρματα. Εντελώς να καταργηθεί. Ξένοι διαιτές στο Τσανταλίνα Μανταλίνα. Και στο Κουτσό. Φιλιά. Γεια σου Μένιο. Ήρεμα. Τη Λαμία τώρα. Τη Λαμία. Άκουσε με, Κωστή. Κωστή, άκουσε με. Είπε ο φίλος μου ο Σούλης να πάψτε να λέτε εσχρά ανέκδοτα. Γιατί θα σας πάρει και θα σας γαμπεί. Εσχρά ανέκδοτα. Δεν έτσι. Βάζουμε λίγο σόκιν μέσα. Γεια σου Μένιο. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Καλώς τον. Κάρε στα περμητίδο λεβαντάρτια στο πλικατόριο. Πού σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Φάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Θα μ' αφήσεις να τα πω κι εγώ όπως το λένε. Πες ό,τι θες, πες. Μίλα. Μίλα, πάμε. Στους άλλους κύριε Παράσκο με τα τέσσερα κάτω μπρούμητα. Σε εμάς αντιπαοξίδικα, έτσι. Έφαγες και ψωμία από τον ΠΑΟΚ. Είναι ντροπή. Κύριε Καμπουράκη, 200-0 να παίζεις ένα παιχνίδι ποδοσφαιρικό. Εκείνος ο Άκμοκ είναι δυνατόν να είναι μαύρος από τη φύση του, από το πολύ το ξύλο μαύρης ο άνθρωπος. Και ο Μπίσης μας, και ο Βιερίνια, και όλοι. Πώς θα έχουμε ανάπτυξη στο παιχνίδι, ρε Κωστή μου. Πες μου, απάντησε μου, σε παρακαλώ. Γιατί είμαι πολύ νευριασμένος από το χθεσινό το παιχνίδι. Πώς θα αναπτυχθεί η ομάδα όταν προσέχει τα πόδια τους ο κάθε ποδοσφαιριστής, γιατί την Κυριακή έχουμε με τη Λαμία παιχνίδι πρωταθλήματος. Πώς μπορούν αυτοί οι παίκτες να παίξουν ελεύθερα με ένα τέτοιο διαιτητή.
Και ένα πράγμα θα πω. Τη Μεγάλη Τετάρτη που είναι ο Παναληπτικός, αυτοί θα επιδιώξουνε να μας βγάλουν τουλάχιστον 2-3 παίκτες απόξω για τον τελικό. Για τα άλλα, τους χάρτιδες κάτω που θα παίξουμε. Δεν ισχύει πλέον. Καταρχήν μετά παίζουμε με τα Γιάννενα μετά. Δηλαδή παρεμβάλλεται. Μετά το μάτς. Για τη Μεγάλη Τετάρτη που θα κάνουμε τον επαναληπτικό. Ναι, μετά έχουμε μάτς πρωταθλήματος. Ναι. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλά θέλω να σου πω ότι μετά από τον επαναληπτικό έχουμε το Γιάννενο, τελευταία αγωνιστική. Το ξέρω. Και κάτι άλλο. Μη βιάζονται πολύ και λένε ότι ακόμα δύο αγωνιστικές. Ο Βιερίνια κάτι είπε. Εάν δεν τελειώσει το παιχνίδι με τα Γιάννενα και δεν το πάρω στο χέρι να το σηκώσω, δεν το πήρα. Εντάξει, για να είμαστε αγαπημένοι, γιατί αυτοί τώρα είδες καλέσανε πάω Ολυμπιακό, ξέρω εγώ να είναι και Ολυμπιακό στη μέση για την Ξάδη που μπήκανε τα 10-20 παιδιά που μπήκαν να πάρουν φανέλες μέσα. Σοβαρό πράγμα κάνανε ρε. Πήγαμε, δώσαμε 110 χιλιάρικα εις πράξεις στην Ξάδη και χώρια τα μαγαζιά που φάγανε ψωμί ρε. Από την Παοκάρα μας ρε. Γεια σου Παύλε! Φιλιά! Φιλιά! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Καλημέρα! Πάμε παρακάτω! Σύνε Guten Morgen, Κωνσταντίνε! Guten Morgen! Τι γίνεται? Wie geht's dir? That's okay. That's not okay. Για πες, είσαι εγώ. Εχθέ. Θα σ' αφήσω να με καταλάβεις μόνος σου. Προχώρα. Λοιπόν, εχθές είδα τον αγώνα στο σπίτι, έτσι, να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια σε αυτό το Βεριώτη, που μέχρι και στη Ζάμπια το βλέπουν τον αγώνα. Έτσι. Σωστό το παλικάρι. Έστειλε ο άλλος από τη Ζάμπια. Από τη Ζάμπια. Από τη Ζάμπια. Έτσι. Έτσι. Και ο Βεριώτης, βεβαίως. Και θα σταθώ σε μια συγκεκριμένη στιγμή, έτσι, μετά τη λήξη του αγώνα. Σηκώνομαι από τον καναπέ, όμορφα και ωραία. Έρχεται η κόρη μου, με αγκαλιάζει και τη φυλάω στο μέτωπο και εκείνη την ώρα κοιτάω στην τηλεόραση και βλέπω τον Ρασβά να έχει αγκαλιάσει τον Ανδρέ και να τον φυλάει στο μέτωπο. Φοβερό. Έχω πεθάνει στη στιγμή, έχω μείνει κάγκελο. Τον λατρεύουν, φίλε. Τον λατρεύουν οι παίχτες και τον αναγνωρίζουν. Δεν είναι μόνο να αγαπάς επειδή είναι ωραίος τύπος ή σου συμπεριφέρεται ωραία. Αναγνωρίζουν ότι είναι στη δουλειά του καλός. Αλλά αυτό που λες, η πατρική αγκαλιά, φίλε. Η οικογένεια. Αν πρέπει να περιγράψουμε όλο αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ, αδερφέ μου, τα τελευταία δύο χρόνια, με μία λέξη, η λέξη είναι οικογένεια. Ο Ιβάν, ο προπονητής, οι παίκτες, οι αφανείς ήρωες, κάτι μασέρ, κάτι γιατροί, κάτι φροντιστές. Όλοι, φίλε, η οικογένεια. Ένα πράγμα. Όλοι. Η οικογένεια. Και τώρα που είπες Ιβάν, μόλις μου ήρθε το χαρτί από το Bundeskriminalamt της Γερμανίας. Α, τώρα σε κατάλαβα. Έλα, ρε, καλά. Να σου πω κάτι. Σήμερα ακούγεσαι σαν να είσαι εδώ Θεσσαλονίκη. Δεν σε κατάλαβα. Επειδή παίρνεις από το σπίτι, δεν είσαι έξω με το αυτοκίνητο. Μάλλον. Λοιπόν, όχι, σου λέω, Γιάννη, σου μιλάω ότι είναι σαν να είσαι εδώ δίπλα. Δεν υπάρχει Στουτγκάρδη στο τηλέφωνο πουθενά, να ξέρεις. Λοιπόν, και το οποίο αναφέρει ότι τη χρονιά 19-20, έτσι, η Τούμπα δεν θα γκρεμιστεί. Τα απαραίτητα χαρτιά δεν έχουν συγκεντρωθεί όλα. Δεν μπορεί κανένας αυτό να το πει με βεβαιότητα. Περίμενε. Θα στρωθεί σε ντόνι, αναφέρει η επιστολή, έτσι, θα στρωθεί σε ντόνι για ένα χρονικό διάστημα, θα παιχτεί Champions League στη Τούμπα τη τωρινή, έτσι, και με τη νέα περίοδο θα γκρεμιστεί. Δεν το ξέρουμε αυτό σίγουρα. Υπάρχει περίπτωση να τρέχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε και καλώς δεν τα γνωρίζουμε. Όχι υπάρχει περίπτωση, τρέχουν σίγουρα πράγματα, Γιάννη, που δεν τα γνωρίζουμε. Και έτσι είναι το σωστό. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε κολαούζο για λοιπόν όλα. Και υπάρχει περίπτωση όντως αυτή να είναι οι τελευταίοι αγώνες. Μπορεί και να γίνει και αυτό που λες και να γκρεμιστεί του χρόνου. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα κλείνει η ιστορία αυτού του μνημείου
Κλείνει το Πατρικό. Πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι ο Πόντιος που έδωσε το λόγο του, έτσι, και ο Πόντιος που δίνει το λόγο του... Καλά, σοβαρό. Δεν θα πατήσει, φίλε. Μόνο τα κάνει το καινούργιο. Έτσι. Εκτός από αυτό, εγώ νομίζω ότι για λόγους ηθικούς και ιστορικούς, έτσι, θα παίξει, θα αφήσει τη Τούμπα φέτος να παιχτεί Champions League, να ακουστούν οι ύμνοι, τα βιολιά μέσα στην τωρινή Τούμπα και μετά θα την γκρεμίσει. Φιλιά πολλά! Γεια σου Στουτγκάρδη! Αντίστροφη μέτρηση! Γεια σου Γιάννη! Αντίστροφη μέτρηση! Χαμός γίνεται! Άσε με την αντίστροφη! Μετά! Μετά! Τι να σας κάνω! Για σας το εξωτερικού είπα, υπάρχει ειδική κούτα. Δεν θα την ακουμπήσω, δεν τα έβγαλα από πάνω τα ζελοτέιπ. Όταν έρχεστε θα έρχεστε από εδώ, Κωστή. Έταξες μπλούζα. Έρχομαι από τη Χάιντελβέργη. Έρχομαι από το Χέλσιμπουργκ. Έρχομαι από τη Στοκχόλμη. Μπλούζα. Και εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε. Μήπως τις πουλάμε, έτσι τις δίνουμε. Εννοείται. Καλημέρα! Καλημέρα. Βέβαια θα εκτιμηθεί αν μου φέρετε εσείς μπλούζα από το σύνδεσμο του εξωτερικού. Λέω εγώ. Δεν ζητάω. Απλά το λέω έτσι να πέσει κάτω. Έτσι. Καλό στο Θουβού! Έλα, αγοράκι μου! Έλα! Καλημέρα σε όλο το Μουσάκι και στην ΑΕΚ 2014. Που πρέπει να μας εξηγήσει αν τελικά ο παίκτης στη φάση, στο δεύτερο γκολ, είναι η ίδια φάση με του Βαρέλα και τον γκολ μετράει ή δεν μετράει. Ε? Αυτό εξαρτάται από το χρώμα της φανέλας. Ατσι, μπράβο. Πραγματικά είναι εκνευριστικός ο Ιγκλέσιας και γενικά το πώς παίζουν. Αλλά στους Ιγκλέσιας είναι πραγματικά... Εριστικός είναι μια λέξη που νομίζω του ταιριάζει απόλυτα. Νομίζω όχι μόνο στα μαρκαρίσματα, σε όλο, δηλαδή κάνει το... πάει από πάνω και βρίζει μετά. Στον κύκλο. Όχι στο τετράγωνο, όχι στον κύβο. Στον κύκλο. Εριστικός. Δεν ξέρω, επειδή πολλά λένε πάλι, δηλαδή αυτή η προπαγάνδα πια πραγματικά μας έχει κουράσει όλους. Γλέντα το φίλε, γλέντα το. Όταν αδικούμαστε, που έχω στο ζαμπά που λέει τον τύφλος ο ήλιος, υπάρχει δικαιολογία, ήταν ανθρώπινα όλα. Του ακπόμα, ας πούμε, στη Νέα Σμύρνη 4 μέτρα καλυπτόταν την offside. Συμβαίνει ανθρώπινο. Όταν τύχει να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ για 10 πόντους. Για 10 πόντους φίλε, πραγματικά χθες. Έτσι. Και επειδή την είδαμε και στη ζωντανή μετάδοση τη φάση. Ναι. Δεν υπάρχει. Όταν άλλος είναι, όπως το λες, ο ακπόμα είναι 3 μέτρα φίλε, δεν μπορεί να κάνεις λάθος εκεί. Έτσι. Ναι. Και άμα θες με τη συγκεκριμένη ομάδα το γκολ του Μπίσεσβαρ, το πεντακάθαρο που ακυρώνεται στην Τρίπολη σε πολύ σημαντικό αγώνα πρωταθλήματος στο 0-0, γαργάρα έτσι. Αλλά εδώ τώρα το κάνουν πάλι. Το πρώτο πράγμα που σου λέω είναι ότι παίζει ρόλο φανέλα. Δηλαδή και πέρυσι λέγανε μπήκε ο Σαββίδης μέσα. Να τιμωρηθεί ο νόμος, βγάλανε ένα νόμο, ξέρω εγώ, προβλέπει αυτό. Ωραία. Ο νόμος προβλέπει ότι όταν ο Θοδωρίδης παίρνει την ομάδα και φεύγει, χωρίς να έχει ας πούμε διακόψει ο διαιτητής από τον αγώνα, πάει ότι έφυγε. Εκεί δεν μετράει ο νόμος. Όταν ευνοείται ο ΠΑΟΚ, οι νόμοι δεν μετράνε. Μετράει η περιραίως ατμόσφαιρα, τα σχόλια, ακριβώς, η εικόνα. Ακριβώς. Όταν ο νόμος ευνοεί τους άλλους, ο νόμος λέει έτσι. Δηλαδή, να κάνω, ναι. Εκεί... τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό φτάνει πια. Δύο λέξεις αρκούν, Θουβού. Βάλτε ΒΑΡ. Σας παρακαλάμε. Όχι, εγώ λέω... Βάλτε ΒΑΡ, το μισό παπούτσι, το μισό παπούτσι ρε φίλε. Δεν το θέλω, πώς το λένε. Βάλτε μυαλό. Ακριβώς. Και άμα θα βάλεις μυαλό θα βάλεις το ΒΑΡ. Γιατί δεν θέλουν ένα ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τέλος πάντων, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Η ομάδα δεν ήταν καθόλου καλή στην αρχή, γκρινιάζαν από δίπλα, λέω περιμένετε λίγο, αυτό δεν ξανά καθόλου μαζί όλοι αυτοί. Έχουν, βλέπεις στη γύρω του πόσοι παίκτες. Τελικά η ομάδα ανέβηκε σιγά σιγά, έπεφτε πολύ ξύλο, μπράβο τους. Να κερδίσω τώρα τη Λαμία την Κυριακή, θα είμαστε εκεί. Έτσι. Λοιπόν, δεν παίζω αντίστροφη μέτρηση, θέλω μια medium για το γιο μου. Γιατί με είδε με την μπλούζα και μόνο που... Κανονίστε τώρα, έτσι! Κανονίστε, έτσι δεν θα βγει άκρη, να ξέρετε! Έτσι δεν θα βγει άκρη! Δεν θα βγει! Φιλιά! Ζουμουσού, αδερφέ μου! Ζουμουσού! Λέει ο Ανόβερο! Ρε εσύ, στείλε την κούτα εδώ, εμείς δεν σου στέλνουμε, λοιπόν! Έχουνε τα πάντα από Ανόβερο! Όλη την γκαρταρόμπα, όλη την κολεξιόν, να πούμε! Όλοι! Θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όσοι δεν μπορέσετε να έρθετε να δώσετε αίμα την Κυριακή στο ναό που κάναμε μία ακόμα αιμοδοσία που στέφθηκε με επιτυχία, δόξα τον καλό το Θεό, κάντε ένα κλικ τις επόμενες ημέρες, μπείτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, πείτε θέλω να δώσω για την τράπεζα αίματος αθλητηρίων και δώστε ματάκι, δώστε, κάντε το καλό, κάντε, είναι χαρούμενο αίμα καταρχήν, χαρούμενο.
από χθες στις 9 μία μόνο λέξη βλέπω μπροστά. Κλείνω τα μάτια. Μία μόνο λέξη ακούω. Λαμία. Τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Λαμία αυτό. Και τι λέμε όλο το διάστημα, τι λέμε εμείς όλο αυτό το διάστημα από πέρυσι το Γενάρη. Το νου σας τρεμάλα. Αυτό. Το νου σας καλά. Αυτό. 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 Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάς Auto Service είναι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Εκεί θα πάτε για φανοπείο, για βαφείο, για καλύμπρες, για τμήμα ελαστικών, για υγραεριοκίνηση, για τα πάντα. Για τα πάντα. 47-43-12 πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Για το φρεσκότερο ψάρι Αιγαίων και τώρα με νηστίσιμα καταπληκτικά, όπως είπαμε, παραγγέλνετε, σας τα φέρουν έτοιμα, καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια, όπως η μανούλα, σας το ταΐζει στο στόμα. Πρότυπα, πεντακάθαρα και εξαιρετικά ιχθυοπολία και με νηστίσιμα 214.000 για το διοικητήριο, 69-56-66 για το ωραιόκαστρο και Κυριακή ανοιχτά. Και φυσικά γλυκάρες στο Νικολαίδη και τουρτάρες και παγωτάρες και τσουρέκια φανταστικά και ψωμιά κάθε είδους και καφεδάκι τώρα το πρωί. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Που είναι μόνο η αρχή από όλο αυτό το οποίο θα γίνει. Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μια φωτοβολίδα. Πρωτάθλημα πήρε και πέρσι η ΑΕΚ. Και οι ίδιοι αεξίδες καταλάβαιναν ότι δεν ήταν να το πάρουν αυτό το πρωτάθλημα. Ότι πιο πολύ τους ένιαξε να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Να κάνουν την κλοπή, κάναν τα κυμάκια με τον άλλον από το ανακατανόμαστο και έγινε αυτό. Να τι η ΑΕΚ που είναι. Βλέπετε φέτος τι έπαθε. Εδώ τρελαίνονται γιατί βλέπουν ότι χτίστηκε κάτι μοναδικό. Και θα έχει αυτό το πράγμα συνέχεια, είναι μόνο η αρχή. Πάμε στις γραμμές, περιμένουν 5 και μετά θα αποχορηγούς. Θυμίζουμε ότι εισιτήρια με τη Λαμία, όχι δώσαμε. Τα στείλαμε κιόλας. Δεν έχει άλλα. Δεν έχει. Χρόνια πολλά στον Τεκίδη τον Νίκο που κάνει χιλιόμετρα τελείωτα για να έρθει μόνο για την αιμοδοσία από τη Γερμανία. Έρχεται, δίνει, φεύγει. Δεν υπάρχεις αδερφέ. Δεν υπάρχεις. Τέλος. Τέλος. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Η καρδιά έχει λογική. Ναι. Πώς το λέει. Η καρδιά έχει λόγους που λογική αγνοεί. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το ναι. Γεια σου δίδυμο πατέρα! Άλλος ένας που έδωσε το ματάκι του. Αγόρι μου, τα παιδάκια σου, τι κουκλιά είναι αυτά ρε φίλε. Δηλαδή τι αγγελούδια όμορφα είναι. Τι δουλίτσα καλή έχεις κάνει και εσύ και η σύζυγος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ήμαν. Φίλε, τα λατρεύω ένα λόγο παραπάνω αυτά τα παιδάκια. Έτσι, ξέρεις γιατί. Έτσι, ναι. Γιατί η πρώτη της βόλτα ήταν στο στούντιο, το λέω για τους καινούριους. Μόλις σαράντησαν. Για πες λοιπόν. Πήρα να πω την καλημέρα μου, εχθές το μάτς δεν το είδα ολόκληρο λόγω του σχολείου, είδα λίγο. Ναι. Αλλά εντάξει, okay, όλα καλά, προχωράμε, ζούμε σου λέμε έτσι και κάθε πίκρα καίμε, το νου μας. Έτσι αγοράζει. Και θέλω μία μικρή χάρη. Βεβαίως. Επειδή σήμερα που σου είχα πει έφυγε τελικά τον Καρδάση, πέταξε. Όχι ρε φίλε. Ήταν σήμερα που έφευγε και θέλω ένα τραγούδι που είναι δικό της, βέβαια δεν είναι του δικού μας μενού, αλλά αν μπορείς δυο στροφές ρε παιδί μου. Επειδή έφυγε το καρντάζι σου για μόνιμα εξωτερικό, ό,τι και να μου ζητήσεις, θα το βάλω φίλε, να ξέρεις. Αυτή της αρέσει το τραγούδι όταν πίνει μια γυναίκα. Βεβαίως, όταν πίνει μια γυναίκα. Και άκου τώρα από το μικρό τι θα σου πει, πες. Ω, πάω καλά, έχω τέλα, έχω στο μαλά. Άκουσες. Αγάπη μου γλυκιά, αγάπη μου γλυκιά. Ζού μου σου, αδερφέ μου, ζού μου σου. Τι τυχερά αυτά τα μωρά, ρε. Βλέπω το γιο μου, που είναι 3,5. Και έχεις δει ήδη δυο κύπελα, ένα double. Και πας για double πάλι, δηλαδή του λέω, πόσο τυχερό παιδί μπορεί να είσαι. Έτσι. Και βλέπω και τον παππού, φίλε, που είναι 80 τόσο και λέει, παιδί μου, τι έχουμε περάσει. Συζητάω και με τον πατέρα μου, δηλαδή. Τι να πω, μερικές φορές δεν βρίσκω τις λέξεις, ρε παιδιά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στην πόλη. Έχετε καταλάβει. Έχετε καταλάβει. Τι βαλβίδα θα ανοίξει. Τι πίεση θα βγει. Καταλαβαίνετε. Θα είναι εκεί, θα είναι και ο στρατηγός εκεί. Θα είναι εκεί να σηκώσει το χέρι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Μπορεί εσύ που είσαι 20 ή είσαι 30 να μην το καταλαβαίνεις. Ρώτα αυτόν που είναι 49, 50, 55 να καταλάβει τι σημαίνει. Θα το ζήσουμε όλο αυτό. Ζήστε το. Μην αφήνετε στιγμή να πηγαίνει χαμένη. Εγώ γλεντάω και τον αντίπαλο που έρχεται να το χαλάσει. Ναι, τι. Αυτό εκεί. Ό,τι γουστά. Άρε, μπίμπι. Δεν απαντάς. Δεν απαντάω. Είμαι, φίλε, είμαι στον κοσμάρα μου.
Άσε με. Άσε με, δε. Μα όχι εκείνο. Ό,τι θες, αυτό δεν έχω, αυτό θες. Εκείνοι που τρελαίνονται. Τρελαίνονται! Α, παρεπιπτόντως, τα ακούσατε. Ο Σταύρος Κοσκοτάς, ναι, δεν είναι συνεπωνυμία, είναι ο αδερφός του Κοσκοτά που έκανε τη μεγάλη μπάζα, κατεβαίνει στον Πειραιά, δημοτικό σύμβουλος. Παιδιά, γίνεται όλο ένα και καλύτερο έτσι. Μόνοι τους. Ναι, δηλαδή, πραγματικά μόνοι τους. Πραγματικά. Τρώγονται το απ' τη μία ο Κόκαλης με το ΣΥΡΙΖΑ, απ' την άλλη ο Κούλης με, την, με τον... Με, έτσι, ο Κούλης λέω. Η Νέα Δημοκρατία με μαρινάκιδες και τα λοιπά. Έτσι και τρώγονται στη μέση ο γάβρος. Σκοτώνονται. Και να σου κι ένας του Κοσκοτά λέει ο αδερφός να κατεβώ δημοτικό σύμβουλο. Τον πειρά όλα αυτά. Ωραία. Ωραία. Μόνοι σας. Εμείς δεν πιέζουμε κανέναν. Και λαϊδούν μονάχοι τους. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Τι γίνεται. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Good the boy. Κάνουμε. Δόξα τον Θεό, φίλε. Εντύπωση. Και τα στραβά μάτια. Δεν σηκωστεί. Έλα. Θέλω να σου πω κάτι. Αν δεν μας λέμε, δεν μας πέφτει με τίποτα. Βεβαίως δεν μας πέφτει. Ναι. Αυτό το μάτος που τον έχω κόψει και πέρσι που έβλεπα το παιδί τη δηλώσει εκεί πέρα μετά το κύπελο που έκανε. Μας το κλέψανε πολύ κτλ. Ναι. Που βλέπω στο μάτο αυτό που γυαλίζει, πόσο παοξάκι πρέπει να είναι εσωτερικά. Ο μάτος. Ο μάτος, ναι, ναι. Θα σου πω το εξής. Το μάτος, αν το συναντήσεις σε άσχετη φάση έξω, δείχνει ένα πολύ συναισθαλμένο παιδί, ήρεμος, ναι, στεγνός. Ναι. Έτσι, ένα παιδί, γιατί έτυχε να το δούμε όταν κάναμε τον Κατουρτζίδη την κοπή της πίτας, από κάτω στο εστιατόριο έτρωγε με την παρέα του. Και είπαμε δύο κουβέντες στο όρθιο. Ένα παιδί που λες αποκλείεται. Όταν πατήσει στο χορτάρι, αυτό που λες, έχει το βλέμμα του μουρλού ή δεν το έχει, ρε παιδί. Γυαλίζει, ναι, ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το άλλο. Μετά το χθεσινό το μάτς, τώρα την Κυριακή με τη Λαμία, πόσο δεν θα πέφτει σε αυτόν τον άνθρωπο, πες μου. Τα χαλά σοβαρό λόγιο. Τώρα αυτός πιστεύω έχει ψυχολογία. Έχει αυτό. Ψυχολογία. Αυτό. Είναι... αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Να σου πω κάτι, αδερφέ μου. Σε αυτόν το συγκεκριμένο έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο και καθοριστικό ρόλο ο κύριος με κεφαλαίο κάπα Νέτο Γκουερίνο. Του πιπηλάει τα αυτιά εδώ και χρόνια για το τι είναι ΠΑΟΚ. Εμένα ακόμα με θυμούνται πάνω στο κάγκελο, του λέει. Με σταματάνε τώρα που είμαι 75 χρονών, ξέρω 70-65 πόσο είμαι, και ακόμα μου μιλάνε για τότε. Γίνε αθάνατο, του λέει φίλε αυτή, γίνε αθάνατος. Μείνε αθάνατος. Έτσι, έτσι, αυτό. Και αυτό θέλουν, αδερφέ. Αυτό κάνει ο Μάτος. Εντάξει. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το, ναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, η Θίτσα κάνει τη δουλειά της, ο ΠΑΟΚ τη δικιά του. Έτσι. Και εμείς ζουμουσούμε μέχρι θανάτου. Αγόρι μου. Έτσι, όπως είναι το λες. Είναι εντυπωσιακό, ρε. Η Θίτσα, αυτή η Θίτσα, πραγματικά είναι καταπληκτική. Είναι τόσο όμορφα όλα που έρχονται και κάθονται. Που λες τώρα αυτό, δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη φαντασία. Έτσι, έτσι ακριβώς. Να βλέπεις τους υπόλοιπους που έχουν κάνει σχέδια, έχουν βάλει κάτω ό,τι μπορούν να έχουν από πίσω, από μέσα από τη σκηνή και έξω από τη σκηνή. Έτσι. Και να τους τα χαλάει όλα. Να τους τα καταστρέφει, ναι. Και μάλιστα να τους πονάει κιόλας. Γιατί την τελευταία στιγμή, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, τους κάνει αυτό που δεν θα θέλανε να δούνε ποτέ στη ζωή τους, τον εφιάλτη. Είναι τόσο ωραίο ως προς την... Δηλαδή, το ωραίο δεν είναι μόνο το να κάνεις τον άλλο να στεναχωριέται, γιατί αυτό δεν μ' αρέσει. Αλλά το ωραίο είναι να στεναχωριέται από τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι ο μεγάλη που... κουβέντα είπες τώρα. Πολύ φιλοσοφημένη. Αν μου έλεγες δηλαδή Κομφούκιος, θα έλεγα όντως Κομφούκιος, φίλε. Έτσι, ή Λόρδος Βίρον. Παρ' όλα αυτά, φιλάρετος, 2019, μετά Χριστό. Όποιος τον έχει διαβάσει τον Ισνογκούτ, ξέρει. Αγαπημένο, αγαπημένο κόμικ, αγαπημένο κόμικ, αγαπημένο. Μα το σκάβει και πέφτει έτσι, μέσα. Έτσι. Αλλά ξέρεις κάτι, πραγματικά δηλαδή, είναι τόσο πολύ στην ώρα τους όλα,
μα την ώρα τους, λες και έχεις δώσει ραντεβού σε όλα. Ακριβώς. Και αυτό είναι που μου αρέσει και αυτό χρειάζεται να χαιρόμαστε και να ευχαριστιόμαστε. Και όποιος θέλει να πάει να το χαλάσει, ας το θυμόμαστε ότι πάει να το χαλάσει, γιατί όλοι αυτοί είναι που μας έχουν κάνει τη ζωή δύσκολη εδώ και τόσα χρόνια. Ακριβώς. Ακριβώς. Είπαμε, η πιο αδέκαστη, η πιο ωραία θεία, η θεία δίκη. Όλοι ανήψια. Μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε με αποκορύφωμα το περσινό. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος αν δεν το έχει ζήσει αυτό που μας έκαναν πέρσι. Νόμισαν, εκεί είναι που κάναν το λάθος, ότι έτσι θα γονατίσουμε, ότι θα λυγίσουμε, ότι θα σπάσουμε, να το πω έτσι με μια πιο λαϊκή έκφραση. Δεν μας ζήγησαν σωστά. Εκεί είναι το λάθος τους, φιλάρετε. Ότι αυτό μας ατσάλωσε ακόμα περισσότερο. Μας εισπύρωσε ακόμα περισσότερο. Πέσαν οι μάσκες μαζί τους. Όλα ήρθαν πραγματικά. Αυτά όλα τα είχαμε. Αλλά ξέρεις κάτι, χρειάζεται όμως και τη δύναμη του χρήματος. Είναι η πρώτη φορά αυτό που το έχουμε. Μα αυτό έλειπε. Είναι η πρώτη φορά αυτό που δεν μπορούν να μας λυγίσουν. Μα αυτό έλειπε. Επειδή ξέρεις τι, ναι λαός, ναι ιστορία, ναι ο κόσμος, ναι η κερκίδα, ναι η τούμπα, ναι οι αρχές μας, ναι, ναι, ναι. Τι έκανε ο άλλος, τσουπ, ερχόταν και σου έπαιρνε τον παίκτη. Έλα εδώ Βιτόλο, έλα εδώ Κοντρέρας, έλα εδώ Σορλέν, έλα εδώ οποιοδήποτε, έλα εδώ Δημόπουλε, έλα εδώ Βενετίδη, έλα εδώ. Τι να κάνεις, να πιάσεις τον παίκτη που είναι επαγγελματίας, να του πεις γίνε και εσύ ΠΑΟΚ και θέλω να μείνεις εδώ με τα ψίχουλα γιατί δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Τι να του πεις. Και έτσι ο άλλος, να η βαριά φανέλα, να η ψυχολογία του πρωταθλητή, να οι μεγάλες ομάδες, να οι πορείες. Και τι, πώς, τώρα που πήγαν όλα αυτά. Ήρθε απλά αυτός ο άνθρωπος. Αυτός. Γεια και χαρά, Κωνσταντίνε. Γεια σου, ρε φιλάρετε. Το νου μας. 100% φιλάρετε, 100%. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα, από ψάρια τι έχετε. Από ψάρια τι έχουμε. Από ψάρια έχουμε καλαμαράκια, γαρίδες, σουπιές, γάμπαρι, θράψα, λαχταπόδια, μύδια. Σουπιά με σπανάκι, καλαμαράκια, ψητό, σκάρα, γαριδο, μακαρονάδες, μυδοπίλαφα. Κοφτό μακαρονάκι με χταπόδι, φασολοταβά με χταπόδι, καλαμαράκια, τηγανιτά, μύδια, τηγανιτά, γαρίδες, τηγανιτές, ο κύριος. Και πού θα σας βρούμε. Θα μας βρείτε εδώ. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Σε παρακαλώ, το ψωμί σου είναι διαφημίσει. Ναι, αλλά αυτός είναι ο χορηγός της πρώτης ώρας. Τώρα πρέπει να πω άλλους. Άλλο. Έχω μεγάλη τρέλα. Ζήστε το βρε όλο αυτό. Ζήστε το. Μαζί περάσαμε τη στεναχώρια πέρσι. Τα λες και τους 70ρίδες και τους 80ρίδες να τους ζήσουμε. Για όλους. Λοιπόν, προσοχή, το παιχνίδι της Κυριακής είναι μια υπολογίσιμη ομάδα η Λαμία. Όλες τις ομάδες δεν υποτιμούμε κανέναν, εννοείται. Καμία κανέναν. Όλα θα πάνε καλά, θέλει προσοχή. Δεν πιστεύω να μας παίξουν και αυτοί με κλωτσιές να δώσει διαταγή ο αγαπητός και συμπαθέθατος προπονητής, ο κύριος Πέστονα. Χάβος. Ο κύριος Κοίταξε, Χάβος. Άλλο αγαπητός και συμπαθής. Σου θυμίζω ότι ο ίδιος ήταν στις καρατιές του Μπαράλες στον το αγώνα ξέρω, εκεί. Το ξέρω. Δηλαδή, το ότι ο Χάβος πέρασε από εδώ, μην νομίζεις, και αυτοί καθόλου θα σκυλιάσουν. Η Δελαμία. Η Δελαμία είναι φύλλα προσκύμενη σε κάποια άλλη ομάδα. Σε που... κάποιο... Έτσι, οπότε μην περιμένετε. Αλλά τον απέκλεισε. Ναι, άσχετο αυτό. Άσχετο. Δεν εννοούσα αυτόν που λες. Σε άλλη ομάδα είναι κοντά η Λαμία. Σε αυτή με την οποία έπαιζε χθες, στο κύπελο. Το ξέρω. Λοιπόν, οπότε το νου μας 100% προσήλωση, μαχαίρι στο στόμα, ωραία, σπίθα στα μάτια. Από τώρα έχω κλείσει θέση για την Τριπολή. Θα είμαι τη μεγάλη Τετάρτη κάτω. Αγόρι μου, αυτά. Φύγω από τη Δευτέρα για να πάω και γίνει την Τρίτη. Δίπλα είσαι, βρε. Δίπλα. Ναι, δίπλα, το ξέρω. Δίπλα. Έγινε, χαιρετώ. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Yeah. Σε φιλό. Πάμε παρακάτ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Τι κάνετε, πώς είστε. Χριστάρα μου, Κολομπάμπου εχώρα. Δεν το ήξερα ότι είσαι, ρε φίλε, κοντά μας να σε δούμε χθε. Δίπλα. Τα βόρεια προάστια. Πέντε ήσουνα, στην πέντε. Πέντε είμαστε εδώ και 22 χρόνια. Έλα ρε φίλε. Ήρθαμε. Αλλά έμαθα ότι θα είσαι και την Κυριακή αλλού. Αλλά δεν χρειάζεται το τηλεόραση. Έτσι είπε ο κύριος Κούκος. Εντάξει ρε παιδί μου. Θα πάω εκεί. Ο Κούκος φέρνει την άνοιξη. Εκεί κοντά θα πάω στα παιδιά. Ναι. Εκεί κοντά. Κωστή μου, οι άνθρωποι είναι τόσο παθολογικοί ψεύτες, φίλε.
τόσο παθολογική. Γράφει σήμερα η Μπόρα για σπορ, αυτή η αντικειμενική εφημερίδα. Χριστό, γιατί είναι πέρα βρέφη, γι' αυτό. Πραγματικά θέλω να σου πω με όλη την ειλικρίνεια, παιδιά, το γλεντάω εγώ. Εννοείται. Πρόσεξε, πέρασα και εγώ το στάδιο της οργής. Α, όχι, δεν είναι πέρασα και εγώ το στάδιο του θολώνω. Τώρα γλεντοκοπάω, Χρήστο. Απλά επειδή είναι παθολογικοί ψεύτες, ρε παιδί μου. Λέει, ας πούμε, ο επόπτης Ευθυμιάδης, λέει αυτός ο χθεσινός, έδωσε, λέει, ο site. Είναι αυτός, λέει, που πριν από 3 χρόνια έκανε, λέει, το corner, το out corner, και φάγαμε, λέει, τον goal. Εκείνο που είχε βάλει ο Μάτος 93, άμα θυμάστε, μετά από 5 λεπτά που έγινε το corner, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν λένε ότι 5 λεπτά πριν έχει γίνει σουτ του παίχτη του ΠΑΟΚ, τη βγάζει πεντακάθαρα ο Ανέστης με τα δύο χέρια corner. Το ίδιο επόπτης, αυτός που υποτίθεται ήταν στημένος στο τραπέζι του ΠΑΟΚ, έδωσε out. Ναι, ναι. Κατάλαβε. Εντάξει, έχουμε πει πολλές φορές. Βλέπουν μόνο την, όχι τη μισή αλήθεια, γιατί δεν είναι η μισή αλήθεια. Βλέπουν μόνο το ένα εκατοστό από αυτό που θέλουν, το αναδεικνύουν, το φουσκώνουν, στέκονται εκεί, στείνουν εκεί όλο πάνω ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί δεν μπορούν αλλιώς. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στον κύριο Μάκη Χάβο που πήγε να παίξει με τελικό κυπέλου για πρώτη φορά στην ιστορία του χωρίς τον καλύτερο θερματοφύλακα, έτσι. Ναι. Το Σαράνο, τον οποίο τον άφησε και την Τούμπα, να τον έχει έτοιμο γι' αυτό. Δεν ξεχνάμε ότι δεν έκανε fair play η Λαμία όταν παίζαμε με 10 και είχαμε τραυματία, δηλαδή παίζαμε με 9 και πήγε να βάλει γκολ. Παιδιά, μην τα ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε πήγε τίποτα. Να βάλει... Ναι. Ή ο Παράλετο που πήγε να, κάνει, να πάρει 3 ντάν πάνω στα πλευρά του Πασχαλάκη. Όχι, πήγε να πάρει Ντίν Ντάν, φίλε. Να τον αφήσει στον τόπο για να ακουστεί η καμπάνα. Κάτι άλλο κάνει Ντίν Ντάν, κοστί εδώ και κάποιες μήνες. Του Μάτο σίγουρα πάντως. Φίλε, δεν πέφτει με τίποτα, ρε! Σας το λέμε! Γιατί δεν μας ακούτε που σας το λέμε, πάρτε το χαμπάρι! Και παιδιά, αν θέλετε να το κάνετε στο Κατάρ, στο Ομάν, στο Ντουμπάι, στο Άμπου Ντάμπι, όπου θέλετε. Εσύ αυτό δεν είναι πρωταπριλιάτικο. Δεν δίνω μία. Περίμενε. Δεν είναι πρωταπριλιάτικο αυτό. Όχι, λέει, το σκέφτονται. Δεν πειράζει, ας είναι και. Επειδή γράφτηκε την πρωταπριλιά αυτό. Δηλαδή, θα μου πεις, αυτή η ΕΠΟ είναι μόνιμα πρωταπριλιάτικη. Αλλά λέω. Να ξέρεις, Κωστή, ότι δεν δίνω μία. Το τρίτο θα σας το ρίξω πορώντας τη Λεμπία, να ξέρεις. Δεν δίνω μία! Δεν δίνω μία! Το τρίτο θα το φάτε φορώντας και λεμπία! Γεια σου, Κολοπάπουε! Γεια σου, Κωστή μου, καλημέρα! Γεια, έχει λαλήσει ο κουτέλος, τέλος, δεν υπάρχει! Καλημέρα σας! Ναι! 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 Γεια σας! Καλώς το παιδί! Καλώς τον, έλα, Άγγελε! Πήρα να κάνω μια καταγγελία. Βεβαίως! Να καταγγείλω την άδικη κόκκινη κάρτα στον Ιγκλέσιας. Διότι ήταν η πιο, πώς το λένε, σηκώθηκα και περπάτησα μετά. Βεβαίως. Ενώ στα τελευταία 3 παιχνίδια πάω Καστέρας, τους συμπαίχτες μου τους έκανε κομμάτια. Αλήθεια λες. Μιλούσε... Βελτιώθηκε. Εγώ όταν είδα, φίλε, γιατί δεν το έβλεπα το μάτι, όταν είδα ότι πήρε κόκκινη κάρτα, λέω ποιος είναι τραυματίας για το υπόλοιπο τη σεζόν. Αυτό σκέφτηκα. Να σου πω και κάτι άλλο, φίλε. Σιγά τον τραγουδιστή, ρε. Ναι, ρε, φίλε. Άντρε, αδάκι. Ρίκι Μάρτιν, ρε, κουφάλε. Άμα δεν είναι Βασίλης Καράς, τώρα τι είναι, κλέζει και μαλακίε. Ο Ρίκι Μάρτιν είναι που βγήκε και δήλωσε ότι είναι ομοφυλόφιλο. Ο Ρίκι Μάρτιν. Έχει υιοθετήσει και 2 αγοράκια και λέει δεν με νοιάζει άμα τα παιδιά μου γίνουν ομοφυλόφιλο. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλα θέματα, ναι. Ωραία. Μ' αρέσει που το πα και το φέρνει. Πάμε παρακάτω, το πάω και το φέρνω. Ο κύριος Παράσχος επίσης, έτσι, κύριε Παράσχο, τι θέλεις να κάνεις, δηλαδή, να σε κρατήσεις αγοράκι, ντε και καλά, ας πούμε, να κάνεις εσύ τον ΠΑΟΚ στα διαδρομία. Δεν είσαι για τον ΠΑΟΚ. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Και η συμπεριφορά σου κάθε φορά που έρχεται εδώ, κάτι μουτσουνίτσες, κάτι αυτά, όταν έρχεται ο Γάβρος, θα πούμε, και σε περιποιείται, ή η Χάρτινη, δεν έχεις τέτοια συμπεριφορά. Εδώ μόνο με εμάς λυσάς. Εσύ, Κωστή, τώρα πάει σε ομάδες οι οποίες παίρνουν εντολές από άνωθεν τώρα. Είναι δυνατόν. Γιατί ο Χάβος τι νομίζεις, κύριε, καλύτερος θα είναι. Για, θα δεις και ο Χάβος που σας κυλιάσει. Όλοι θα πάνε να πάρει για να παίξει. Είδαμε το μάτς στην Τρίπολη. Είδαμε το μάτς στη Λαμία. Τα είδαμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πει. Μάλλον είναι άτυχοι όλοι αυτοί φέρνες με το πρωτάθλημα. Ναι. Το πρόγραμμα τους έχει πρώτα ΠΑΟΚ και μετά Ολυμπιακό. Αν το πρόγραμμα ήταν ανάποδα με τον Ολυμπιακό θα ήταν ξεβράκωτοι όλοι. Θα πηγαίναμε μείον 6-7.
Σωστός, σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Έτσι. Είναι άτυχη πάντως, πολύ άτυχη. Έτσι. Προχωράμε, παιδιά. Προχωράμε, ζούμου σου. Ζήστε το όλο αυτό, ζήστε το. Ζήστε το. Εγώ, Κωστίβη, που λες για τους 40, 45, 50, εγώ είμαι 39. Το μόνο πράγμα που θυμάμαι είναι αδικία και τίποτα άλλο. Νόμιζα θα το ολοκλήρωνας από παιδί μικρό. Το ξεκίνησες ωραία. Από παιδί μικρό να λέω τα κάγκελα της τρία. Τα κάγκελα της τρία με τον γκολ που βάζει ο Αλεξίου στον ημιτελικό με, τον, με την ΑΕΚ στην παράταση. Ο Αλεξίου, φίλε. Ο Αλέξου Αλεξίου, φίλε. Χάσαμε 2-0 στην Φιλαδέλφια. Το κάνει ο, νομίζω, ο Τζούρτζεβιτς 1-0 πριν πούμε μέσα στο γήπεδο. Και στο 97-98 στην παράταση γίνεται 3-0 και κλαίμε οι πιτσιρικάδες όλοι, είμαστε 4-5 άτομα τα κάγκελα της 3 και κλαίγαμε. Χρονολογία? 92-93 από εκεί. Ήταν ακόμα διπλή οι αγώνες με πυρετικό φάουλ του Τσαλουχίδη μας. Ναι. Τσαλουχίδης φάουλ. Εμείς τέτοια θυμόμαστε πρωτάθλημα. Το καταλαβαίνεις ότι ακούω από παντού ότι θα πάρω πάνω πρωτάθλημα και δεν μπορώ να το πιστέψω. Μόνο εσύ. Δεν ξέρω πώς είναι. Μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Ετοιμαστείτε για το πάρτι της πεντηκονταετίας. Η πόλη, ο Μάτος το είπε, η πόλη δεν θα κοιμηθεί, όχι για ένα βράδυ μόνο. Ετοιμαστείτε για το πιο ωραίο, για το πιο ωραίο διάστημα της ζωής σας. Αυτό, τίποτα άλλο. Είναι φιλιά! Στο είπα και την προηγούμενη φορά για να κλείσω, το Γιάννενα Θεσσαλονίκη, από εκεί που ήταν παλιά 6 ώρες, τώρα θα γίνει 26. Γεια σου, Angel! Καλημέρα. Yeah. Πιστεύω 21 Απριλίου είναι η μέρα που θα γίνει το πρώτο Νταβαντούρι. Λαμία τώρα, Λάρισα και μετά εδώ Λιβαδιά. Ήδη χτυπάει το τηλέφωνο. Κανόνισε αυτά, δεν κανονίζουμε τίποτα. Κανονίζουν αυτοί που έχουν κανόνια, η Arsenal και η Μπουμπουλίνα. Καλημέρα! Γεια σας. Καλημέρα. Τα αλάρμ σβήσε γιατί θα σου αδειάσει η μπαταρία πρωτίστως. Δεν μ' αδειάζει η μπαταρία, έτσι. Είναι φλάς και δουλεύει το αυτοκίνητο. Αγόρι μου, έλα γαϊδουράγκαθε. Έλα λεβέντη μου, έλα λεοντάρι που λέει ο άλλος. 25 λεπτά προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο. Τίποτα φίλε, ούτε μισή ωρίτσα. Ούτε μισή ωρίτσα, τίποτα. Αγόρι μου, πες όμως. Βράδυ, ναι. Και στο βράδυ, ακούγα τον Νίκο. Τον Παγκαλίδη με τον Αρσένη. Ναι. Λοιπόν, και βγήκε... Δεν ξέρω, είναι κάποιος που είναι μαζί Σταύρος, μου φαίνεται. Τον είπε ο δέτοιος, μικρό όνομα, δύο συλλαβές. Το επιθετό του. Ο Στάθης μήπως, ο Βάκος. Στάθης, όχι ναι. Κάποιος. Στάθης, ο Βάκος είναι ιστορία για τη Θύρα 4. Είναι όλη μέρα δίπλα στον στρατηγό. Είναι ένας φύλακας, ό,τι ώρα και αν πήγαμε, είναι εκεί αυτός. Δηλαδή... Λοιπόν, και? Δεν θα με διακόψεις. Πες, αφού προσπάθεις, αλλά αφού μου είπες λάθος όνομα. Δεν θα με διακόψεις. Έλα, πάμε. Ξέρω που μένεις. Νομίζεις. Και ξέρεις πόσος είμαι. Αυτό είναι το παλιό σπίτι. Ξέρω πόσος είσαι, βεβαίως ξέρω, εντάξει, αντιπαρέρχομαι. Για πες λοιπόν, Ξέρω και που δουλεύεις. Βεβαίως. Στο Ρετζίκι να έρθετε στα στούντιο είναι καταπληκτικά. Η ανακοίνωση που έβγαλε δεν είναι Μανάβης. Αυτός που την έγραψε δεν είναι ο Μάκης. Ναι. Απλά αυτός την ωρεοποίησε. Τα είπε με πιο ωραία λόγια αυτά που ήθελε να πει πραγματικά ο Μάκης. Επειδή εγώ, γνωρίζω... Σαν Παύλος, εγώ σαν πω. Παύλος ναι. Έχω τις διαφορές μου με τον Μανάβη. Αυτό. Από τη στιγμή όμως που ενώνει το λαό του ΠΑΟΚ, ό,τι έχω εγώ μπαίνει στην άκρη. Λοιπόν, εντάξει, επειδή... Εγώ ξεκαθαρίζω, θέλω να είμαι ξεκαθαρός. Άκουσέ με να σου πω τώρα. Γνωρίζω ένα πράγμα. Καμία από τις λέξεις που υπάρχουν στην ευχαριστήρια επιστολή δεν έχει γίνει χωρίς την έγκριση του στρατηγού. Ναι, το ότι, εννοείται το ότι δεν την έγραψε ο ίδιος και μάλιστα η σε μια... Η ουσία της τέτοιας είναι παραμένει αυτούσια. Ακριβώς. Δεν θα τολμούσε κανένας, δεν θα τολμούσε κανένας να βάλει λόγια στο στόμα του στρατηγού. Καταλαβαίνεις ότι εννοείται ότι τα υπαγόρευσε, άφησε με να γνωρίζω. Έτσι, ο Στάθης συνέταξε την επιστολή.
του τη διάβασε κάθε κουβέντα. Εγώ δύο συγκεκριμένες λέξεις δεν ήθελα να υπάρχουν μέσα στην επιστολή και έκανα πραγματικό αγώνα. Μου λέει δεν έχεις δικαίωμα να μου το ζητάς αυτό. Δεν θέλω, λέω, ρε παιδί μου, εγώ. Όχι, μου λέει, είναι εντολή. Και στο στρατηγό δεν λέει κανένας όχι. Γιατί εγώ δεν ήθελα να υπάρχει το όνομά μου μέσα. Λοιπόν, και ποιος ερώτησε, λέει. Εντολή, τέλος. Εννοείται ότι δεν την έγραψε ο ίδιος, αν μου λες αυτό. Αλλά είναι ο κάθε κουβέντα, κάθε κουβέντα είναι μάκης. Τη επιστολή ισχύει, δεν ισχύει το ρετούς. Αυτό θέλω να πω. Το ύφο, μα το ύφος, σου λέω, εντάξει, αυτό πρέπει να έχει και μια, πρέπει να έχει και μια μορφή. Η ευχαριστία προς τους γιατρούς ή όπως τον οποιοδήποτε, έτσι, το καταλαβαίνεις. Ωραία. Αλλά αυτό που... αφήνουμε αυτό το κομμάτι στην άκρη, τελείωσε, να μην το πλατιάζουμε, γιατί περιμένουν και άλλοι. Ναι. Η ουσία είναι τι? Η εγχείρηση έγινε χτες το βράδυ. Όχι το βράδυ, πήγαν νωρίς, όλα. Νωρίς. Ήταν τίποτα. Πολύ ωρη, πολύ ωρη, επικίνδυνη, γλίτωσε. Γι' αυτό σου λέω μη με διακόπτεις, σταμάτα. Μα που λες λάθος πράγματα! Άμα αν είσαι διακόπτης, μου λες, κοπάνα, μου λες έγινε χθες το βράδυ! Μου λες χθες το βράδυ έγινε και σου λέω λάθος λες! Χθες το βράδυ βγήκε και ο ίδιος ο Μάκης! Βρε, δεν έγινε χθες το βράδυ, σου λέω, έγινε χθες το μεσημέρι! Εγώ σου λέω χθες το βράδυ... Έγινε, ό,τι πεις. Έγινε, βγήκε ο Μανάβης στο τηλέφωνο, ήταν στην εντατική. Βγήκε από το τέτοιο, μέχρι να συνέβη και να κάνει και να μπορεί να μιλήσει, πήγε βράδυ. Το κατάλαβες? Πες αυτό που θες. Αυτό δεν έγινε χθες το βράδυ η εγχείρηση. Επιμένεις στο λάθος? Θες να σου πω ότι λες σωστά πράγματα? Δεν σου λέω ότι έγινε η εγχείρηση το βράδυ. Αυτό είπες πριν από λίγο. Εγώ σου λέω ότι ο άνθρωπος βγήκε στην δύση. Το ξέρω, το άκουσα κι εγώ. Το άκουσα, άνθρωπο μου, το άκουσα. Τι θες να σου πω? Και είπε ότι η Φιέστα θα είναι εκεί. Δεν σας το είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι θέλετε να σας πω, τι μου είπε κατηδίαν? Δεν θέλω. Μην με αγκάζεις. Το είπε δημόσια ο ίδιος ο Μάκης. Γι' αυτό το αναφέρω εγώ. Το είπε και στην επιστολή του. Το υποσχέθηκε και στον κόσμο που πήγε εκεί. Αυτό θα γίνει, Παυλάρα. Και δεν ξέρω τι διαφορές μπορεί να έχεις με τον Μανάβη, σαν ΠΑΟΚτσής. Άστο. Αυτά είναι προσωπικά. Ναι, αλλά ρίχνεις κάτι και φεύγεις. Δεν είναι. Εγώ, εντάξει, okay, αυτό είναι δικό σου. Okay, επειδή εγώ είδα κάτι, έτσι, εγώ δει κάποια πράγματα, έτσι, και δεν μου άρεσαν. Τέλος πάντων. Οκ. Okay. Έγινε. Έγινε, Παυλάρα. Έγινε. Πάμε παρακάτω. Α, διάλειμμα πρέπει να πάμε. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Δεν έγινε χθες το βράδυ η εγχείρηση. Δηλαδή, να αφήσω να ακουστεί κάτι λάθος. Εννοείται. Ο άνθρωπος έδωσε μεγάλη μάχη. Βγήκε νικητής γιατί είναι στρατηγός. Έδωσε μάχη με το θάνατο, το καταλαβαίνετε. Και την κέρδισε γιατί είναι πολύ δυνατός. Και γιατί εισέπραξε τόση αγάπη αυτές τις μέρες, ανίποτη. Ανίποτη. Απλά είναι και ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει. Ούτε η φανφάρα, ούτε η προβολή, ούτε τίποτα. Ούτε τίποτα. Και εννοείται ότι την επιστολή δεν κάθισε να τη γράψει ο ίδιος. Αλλά ποιος θα τολμούσε να βάλει έστω και μία κουβέντα που δεν έχει δώσει έγκριση ο στρατηγός? Σοβαρά, σοβαρά μιλάμε τώρα. Πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να σας πω ότι η Alpha Plum είναι η κορυφαία εταιρεία για κλιματιστικά, για φυσικό αέριο, για ηλιακούς θερμοσύφωνες. Μακρυγιάννη 71, συλλέκτης τιτανίου, άθραυστα κρίσταλα, boiler inox τριπλής άλωσης, κορυφαίος όπως είπα σε ηλιακά και σε φυσικό αέριο. 65-17-18. Μην ξεχνάτε, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, μοναδικός προορισμός για τα κορυφαία κρεατικά στην πόλη, υπέροχα πράγματα. Επίσης, το νούμερο ένα sports καφέ στην πόλη είναι το Domino, στην Πότσαρ 132, 950-950, και χαλβάς μοναδικός με τη γεύση αναλύωτη που έφεραν οι παππούδες από την Κωνσταντινούπολη, χαλβάς Λουκάς. Μπείτε στο lukas.gr για να δείτε τι θα γευτείτε εκεί. 13-14 γεύσεις εξάγει σε όλο τον κόσμο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό μας γουστάρει. Ζούμου σου λέμε, δεν πέφτει με τίποτα. Δεν πέφτει με τίποτα. Θα πάμε στις γραμμές 2310-287-888 να υπενθυμίσουμε, Δημητριάδης Construction, κορυφαίος στο είδος του σε ανακαίνιση, σε δόμηση, σε διακόσμηση
σε μετατροπή του χώρου είτε εργασίας είτε του σπιτιού σας σε Airbnb. Αυτός γνωρίζει όσο λίγοι. 323-003 και για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Δεν κληρώσαμε σήμερα, δεν κάναμε. Έχει τόσες γραμμές που δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε για αντίστροφη μέτρηση. Εντάξει, εδώ είναι οι φανέλες, δεν τις δίνουμε αλλού, να ξέρετε. Θα το κάνουμε αυτό όταν κοπάσει λίγο η αναμπουμπούλα. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι! Έλα, Κωστή μου, καλημέρα. Καλώς τη Βαλανιδωράκη! Λοιπόν, Κωστή μου, θέλω να ξεκινήσω με το φίλο μου, το Μένιο, ο οποίος ήταν σήμερα εξοργισμένος με τη διατησία. Τελικά επαληθεύτηκα χωρίς να το θέλω χτες με τη διατησία για τα όρια που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε όχι εμείς οι φίλαθλοι μόνο, αλλά σοβαρά μέσα από την ΠΑΕ, Κωστή μου. Δεν μπορεί αυτός ο Ιγκλέσιας που όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ γίνεται δολοφόνος. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα. Τα σχόλια είναι περιττά και από τους φιλάθλους αλλά και εμείς από τα μικρόφωνα. Δεν είναι μία φορά που έτυχε να κάνει ένα μαρκάρισμα. Αυτός είναι και έτσι παίζει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, στο πρώτο μαρκάρισμα σκληρό που θα κάνει, αντιαθλητικό σκληρό, του βγάζει την καρτούλα του κατευθείαν, του κόβει τη φόρα. Αν τον αφήσει να αλωνίζει, θα αποβληθεί στο 95. Λογικό είναι. Έτσι, μπράβο, Κωστή μου. Γι' αυτό το έθιξα αυτό το θέμα χτες. Λες και μου το έφερνε, ρε παιδί. Μπορούσε να μας αφήσει τον Μπίσε, α πούμε, εκτός και να ψαχνόμαστε. Δηλαδή, πολύ γιατί... κλώτσια έφαγε και ο Μπίσε και ο Αντρέ. Πολύ κλώτσια μες στο παιχνίδι και ο Ακπομ. Και ναι. Με την ανοχή. Με την ανοχή μπροστά στα μάτια μας. Εγώ δεν λέω και ο Ίγκασον κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα και ο Ίγκασον στο χώρο του κέντρου που είναι σκληρό. Ένα! Λοιπόν, ούτε έφαγε την κάρτα, τελείωσε. Απλά πράγματα. Έτσι μπράβο. Θα πρέπει να προστατεύονται οι παίχτες και των δύο ομάδων. Όχι από τη μία μεριά να προστατεύουμε και την άλλη να τους επιτρέπουν να καταστρέφουν παίχτες στην καριέρα των ποδοσφαιριστών. Και γι' αυτό λοιπόν ο Μένιος που ήταν εξοργισμένος, εγώ συνετίζομαι και μπράβο στο Μένιο που το παρατήρησε νωρίς. Οπότε ακούω την εκπομπή σου ανελιπώς. Κατάλαβες. Λοιπόν, σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Και καλή μέρα από την Βαλανιδωράκη. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Δημήτρη, τη διαβάσαμε την επιστολή. Δεν θα την ξαναδιαβάσουμε. Του στρατηγού δεν πρόκειται. Μία φορά. Και αυτή δεν ήθελα κιόλας, να σου το πω έτσι. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε τι ήταν χτες ο Τσούμπα Ακπομ? Ο Τσούμπα Ακπομ, τι ήταν χθες? Κωστή, εχθές ο άνθρωπος ήταν άτι. Του πέταξαν μια μπαλιά στο πρώτο ημίχρονο, φίλε, εκεί προς την 4. Και ενώ λέγαμε μπα δεν την προλαβαίνει, πατάει ένα παίξιμο, την προλαβαίνει, κάνει και φάση, αλλά τέλος τον κόπηκε. Δηλαδή τον είδα πώς έτρεχε, πώς έκανε το... πώς το λένε, το πρώτο κοντρόλ με το στήθος που κάνει. Τα πρώτα κοντρόλ που κάνει στον αέρα με το στήθος και την κατεβάζει, έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του. Έχει έκρηξη, Μανώλη, έχει δρασκελισμό, έχει αλτικότητα, έχει πάρα πολλά. Πρέπει να του φύγει λίγο το άγχος με το σκοράρισμα. Αγχώνεται, Κωστή. Αγχώνεται γιατί θα ακουστεί υποφίλου και είναι υπεύθυνο στην υπευθυνότητα μαζί σου. Έχω δικλίδα, ρε, δεν μασάω τίποτα, να ξέρετε. Λοιπόν, εγώ προτείνω να αλλάξουμε τον Ελόκο με τον, με τον Τζούμπα. Είδα τη φωτό. Έχει διαλέξει φοβερή φωτογραφία στον τοίχο. Ο Τσουκνίδας έχει βάλει εκεί φωτογραφία πληκτική. Το ξέρω, ωραίο. Άκου λίγο, θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση εκεί στην ΠΑΕ. Να μην βρέχουν το χορτάρι άλλο. Γλιστράνε οι παίχτες μας. Γλιστρούσαν οι παίχτες, ναι. Εντάξει. Ναι, ρε φίλε, γλιστρούσαν οι παίχτες. Και εγώ λέω θα πάθουν καμιά γκράμπα, θα πάθουν τίποτα και θα είμαστε τζάμπα έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Νίκη και με τη Λαμία και δεν φοβάμαι. Καημένη ΑΕΧ, τι σου με λέει να πάθεις. Ερχόμαστε. Έτσι. Ερωτευτείτε τώρα. Σχέση. Ερχόμαστε. Έστημα, σχέση. Ερχόμαστε. Είναι στη σχέση μας. Πάμε μια φορά το χρόνο. Γεια λοιπόν, σου Μανώλο. Είναι μπολ. Μην ξεχνάτε, πάω Κλαμία την Κυριακή στις 7 από τις 9 το πρωί μπροστά στη θύρα 1 θα υπάρχει χώρος για τη συγκέντρωση τροφίμων για τις Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης. Κάντε το καλό. Κάτι που εσείς το έχετε σε ένα ντουλάπι και δεν το χρησιμοποιείτε. Λίγη ξηρά τροφή, δεν απάτε με πράγματα που χαλάνε όπως το καταλαβαίνετε. Κάνα μακαρονάκι, κάνα μαρονάκι, κάνα όσπυρο, κάνα ρύζι, τέτοια πράγματα, καμιά κονσέρβα. Για εκεί που πραγματικά υπάρχει κόσμος που πεινάει. Μπορεί να σας φαίνεται υπερβολή,
αλλά εν έτη 2019 υπάρχουν άνθρωποι που πεινούν. Υπάρχουν νεόπτωχοι. Κάποτε μιλούσαμε για τους νεόπλουτους που έκαναν ζημιά στα μπουζούκια, που πήγαιναν με τις γούνες να πούμε και τις καδένες στα Σαντροπέ, που κυκλοφορούσαν με τα Ρόλεξ τα χρυσά, που τα Golden Boys. Υπάρχουν τώρα νεόπτωχοι άνθρωποι που είχαν μια επιχείρηση που έπεσε έξω, άνθρωποι που είδαν να καταστρέφεται η ζωή τους, άνθρωποι που βρέθηκαν από τακτοποιημένοι με μια απλή δουλειά, βρέθηκαν στο δρόμο. Κάντε μια βόλτα να δείτε στα ζυσίτια. Σας το λέω από πρώτο χέρι γιατί... γιατί είμαστε εκεί και μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Έτσι. Θέλω να εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον Σφιντέρσκι που μπήκε σε λάθος πούλμαν. Να πω ότι παίζαμε με τον Όφη και μπήκε στο ασπρόμαυρο πούλμαν του Όφη να δείξω μια κατανόηση. Άρα Κάρολε, τι μπέρδεψες, πώς θα τον πήρε ο ύπνος φίλε, να μπει να καθίσει στο πούλμαν και να ανοίξει τα μάτια και να δει καλώς ήρθατε στην Τρίπολη, καλώς ήρθατε στο νομό Αρκαδίας. Να πει, I'm sorry, where is Πανόραμα, where is Νέα Ελβετία, New Switzerland. Του πούνε φίλε εδώ είναι Αρκαδία, όρος Φαλακρών. What. Μπήκες ρε παλικάρι μου σε λάθος πούλμαν. Επίσης το παλικαράκι που έβγαλε φωτογραφία την κοπέλα που ήταν στα σίδερα από κάτω από τη θύρα 2 και έδωσε πραγματικά οφθαλμό χάρμα, τα συγχαρητήρια. Το έχει βάλει το ανάρτηση του Σωτήρης ο Χολερίδης. Βρήκαμε γιατί δεν παίζει ο Ζαμπά στα τελευταία παιχνίδια. Όλη η θύρα 2 τα κεφάλια πάνω. Αυτή είναι του Ζαμπά. Γράφει Λέω. Λέω είναι και ο Μάτος. Αλλά ο Μάτος είναι οικογενειάρχης. Εδώ λέω, λες να είναι του Ζαμπά αυτή. Α, πάει, γι' αυτό δεν παίζει. Τέλος. Από κάτω το τι έχει γίνει, μπείτε τώρα στον τοίχο να δείτε τι γίνεται. Τι γίνεται. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα, ναι! Γεια σας. Καλώς Αγουστή, καλημέρα. Καλώς τον Σεραίο! Καλώς τον! Πρώτος, τι γίνεται, ρε Μάγκα, τι τρουπλάτε είναι αυτή. Τι πρώτος. Τελειώνουμε τώρα, φεύγουμε. Α, Κωστή. Ναι. Νόμιζα ότι έχει άλλο στη γραμμή, τέλος πάντων. Έχει, αλλά βγήκες πρώτος από τους τελευταίους. Κωστή. Ναι. Χιτσκοκικό φινάλε, φίλε. Δηλαδή, να μας έλεγες ότι αυτή την αντιπαθητική ομάδα θα την εκτελέσουμε έτσι στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ρε φίλε, τέτοιο νέκταρ. Είχαν ένα τζακπότ από το πρωτάθλημα, αυτοί του εισπράξανε. Νέκταρ. Δηλαδή, είναι πραγματικά τέτοιες νίκες τις κάνουν οι μεγάλοι παίκτες που έχουν προσωπικότητες. Ό,τι και να όπως πούμε, περιπτεύει. Όπως το λες. Δεν είναι μόνο θέμα αξίας, όπως το λες. Δεν είναι ότι είναι καλός παίκτης. Προσωπικότητα. Είναι ο χαρακτήρας. Είδατε τι δήλωσε. Λέει, δεν είχα καμιά εντολή λέει, να προωθηθώ εκεί, αλλά ένιωσα ότι είμαι αναγκασμένος να το κάνω αυτό, γιατί το 1-0 ήταν λίγο για να είμαστε ήρεμοι στο δεύτερο παιχνίδι. Βέβαια. Πάρτο. Χλαπ! Κλουτς που έλεγε η Τούλα. Πάρτο απέναντι. Φίλε, με μία λέξη, όπως το είπες, γαμάτους, απίστευτος. Δηλαδή έτσι. Είναι γεμάτος, είναι όλα τα λεφτά. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πιο πάω από πάω και επειδή μεγάλωσε πολύ φτωχός, εκτιμάει και το κάθε ευρώ και το δείχνει σε όλο το παίξιμο. Στο. Είπες μια πολύ βαριά κουβέντα και πολύ σημαντική. Μεγάλος ευτυχός. Ναι ρε φίλε. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει ένδια, φτώχεια, έχουν περάσει πολύ δύσκολα στα μικρά τους χρόνια, δεν το ξεχνούν. Και ας γεράσουν, εκτιμούν και το παραμικρό και το κομμάτι ψωμί. Και το κομμάτι ψωμί. Θυμάμαι πάντα που έλεγε ο πατέρας μου, πέρασε κατοχή, βαριά κατοχή, σαν 9χρονο, 10χρονο παιδί. Έβλεπε κάτω ψωμί, κομμάτι ψωμί στο δρόμο, το σήκωνα από το δρόμο να μην είναι κάτω το ψωμί. Γιατί κάποτε δεν υπήρχε ούτε αυτό. Αυτός που έχει περάσει λοιπόν, τώρα λέω το παράδειγμα κατά δυστυχία, αλλά ο Μάτος που πέρασε φίλε μια μεγάλη φτώχεια. Γιατί όποιος έχει διαβάσει λίγο για τη ζωή του και πώς τα παιδάκια αυτά στη Βραζιλία, η μόνη διέξοδος για να φύγουν από τις φαβέλες που παίζουν μέσα στα λασπόνερα είναι η μπάλα, εκτιμάει φίλε και το δείχνει. Εννοείται εγώ μπράβο του πάντως είναι, φίλε, αυτή η ομάδα εκτός από προσωπικότητας έχει και χαρακτήρες, βλέπεις, δηλαδή ότι όλοι είναι ένα κλίμα, μια οικογένεια, έτσι. Μεγάλη ευθύνη, έχει φυσικά τεράστιο προπονητής που τους κρατάει έτσι αγαπημένος. Ακριβώς. Τι να, δηλαδή η λέξη οικογένεια ομάδα αυτή τη στιγμή, φίλε, είναι ίσον ο ΠΑΟΚ, τίποτα, καμιά άλλη ομάδα δεν έχει αυτό το κλίμα, αυτό το υλικό, αυτή τη διαχείριση, τίποτα. Και για τον Πασχαλάκη, μπράβο ρε Πασχαλάκη. Η απόκρουση που κάνει εκεί, που τη βρίσκει τυχαία γιατί να το κάνει, δεν έχει σημασία. Ναι.
είναι, έχει αντανακλαστικά έλου. Εξαιρετικά. Γίνονται δύο που... κόντρες εκεί και φτάνει η μπάλα τυχαία αριστερά. Γίνεται σε όλο, όλη η φάση πιστεύω. Είναι δύο-τρεις καραμπόλες. Και το σου δεν ξέρω αν ήθελε κιόλας. Και κάτι κουνουπίδια, κάτι λάχανα, επειδή την παίξανε τη θέση και νομίζουν ότι εμείς που δεν την παίξαμε τη θέση αλλά δεν έχουμε μάτια και δεν βλέπουμε. Είναι να σου πω ένα παράδειγμα, εγώ είμαι 22 χρόνια σουβλάτζης. Έχεις εδώ και σε δίνω τα σουβλάκια καμένα. Και εσύ πας να μιλήσεις και σε λέω, ρε βούβα τώρα, ρε, εγώ 22 χρόνια ψήνω πίσω ότι είναι καμένα τα σουβλάκια. Εγώ που τρώω 22 χρόνια δεν έχω άποψη. Εγώ έτσι ακριβώς δεν έχεις άποψη. Δηλαδή εγώ επειδή τα ψήνω 22 χρόνια θα σε πούσε δεν ξέρεις. Πρέπει να είμαι ο σεφ, τέλος πάντων, εντάξει. Κάτσε καλά τώρα, σε παρακαλώ. Καλή καρδιά. Ο κόσμος έχει μάτια και κτιμάει και βλέπει φιλικό αυτό λέω. Καλή καρδιά. Έγινε κοστή, καλή γεια σου, γεια σου, Στελάρα μου. Γεια, φιλιά. Μια τελευταία γραμμή, μην παίρνετε άλλο, γιατί πρέπει να πάμε σε τέλος, να φύγουμε στην ώρα μας. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας. Ο καλός το magician! Εγώ με σένα θα κλείσω! Αγαπημένε μου, μάγε! Με σένα, έλα. Μάγος είμαι. Μάγος είσαι. Μήπως είσαι εσύ μάγος. Εγώ μάγος. Μάγος. Περίμενε. Καλό πρόεδρο σε πειρά. Πάντα. Λοιπόν, πώς είναι το όνομά μου? Νικόλος Κιούπης, ο μάγος Χαλάστρας. Καταρχήν πες μου πώς σε λένε και να σου πω και εγώ. Είσαι λοιπόν, ο Τουτισέκ. Είμαι ο Χόλγκερ Τρίμχολτ. Της Χέλγα και του Πίτερ. Περίμενε, καλοπροαίρετε τώρα. Καλοπροαίρετε και εγώ στα λέω. Τώρα ορίμαστε. Λατρεύω τους διαλόγους μας, να ξέρεις. Μεγάλωσε πια. Βεβαίως. Δεν μπορεί να... Σαν το παλιό καλό κρασί. Δεν είμαι Μπόμπης. Μπόμπης. Ναι, θέλω να σου κάνω... Ναι, βεβαίως. Να μου κάνεις! Περίμενε, βρε παιδί μου. Περιμένω. Ακούω. Καλλιτέχνης είσαι. Καλλιτέχνης, βεβαίως, καλλιτεχνικά ρωτάω. Γιατί σε παίρνω τηλέφωνο. Θέλω να μου κάνω, ναι. Θέλω να σου κάνω... Ναι, μου το αυτό Σε ενοχλεί κάποιος, αρθούμε, να ξέρουμε που μένεις. Ναι, ναι. Θέλω να σου κάνω 2-3 χιλιάδες ερωτήσεις. Καλοπροέρετα όμως. Καλοπροέρετα. Μπορείς να ξεκινήσεις με τις δύο πρώτες. Ναι. Λέει τώρα. Ναι. Κυρία Δασπιζική, λέει τώρα, κοίταξε εγώ με... Ερώτηση περιμένω να ακούσω. Ναι, ερωτήσω, έχω πολλές. Ναι. Λέει, θα τον ψηφίσω Δαγκωτό. Ναι. Και αν το φάει... Αν το φάει, τον έφαγε, φίλε. Πάει αυτό, τελείωσε. Πάμε, λέει, δεύτερη ερώτηση. Ναι. Ο Μίτσος λέει, εσύ με οδήγησε στην γη στην ελπίδα. Είχε δίπλωμα και άδεια. Πάει αυτό. Αυτός που τον οδήγησε. Ναι. Πιθανόν το είχε σοφέρ. Το άλλο το άλλο λίγο σεξουαλικό. Ναι. Τι θα πει κολοφαρδία. Κολοφαρδία σημαίνει, πώς λέμε, κολοκοτρώνης, πώς λέμε, κολοκύθι, υπάρχει και η κολοφαρδία. Το άλλο. Κολομπούρδας, κολομητρούσης. Τι θα πει αγράμματος, αστοιχείο τους, δηλαδή δεν είναι απτυχίο ή είναι απτυχίο, δεν ξέρω, πάει αυτό. Με αυτά τα ερωτήματα, σε χαιρετώ, μάγε! Τι ωραίο το κλείσιμο, φίλε. Τι ωραίο. Υπενθυμίζουμε, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, δεν θα φάτε πουθενά πιο νόστιμα κρεατικά. Θα με θυμηθείτε όταν πάτε. Και τα γλυκά του χειροποίητα. 705-750, πλήρως ανακοινισμένος ο χώρος. Θα δώσουμε και μπλουζάκια που μας έδωσε, θα τα μοιράσουμε. Μόλις σκοπάσουν οι γραμμές, δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε. Γιατί κάθε φορά που θέλει να παίξει κάποιος αντίστροφη μέτρηση, ο άλλος αυτοπυρπολείται που είναι 5 και περιμένουν. Εδώ είμαστε. Έχω να σας πω ότι το ωραιότερο sports cafe στην πόλη είναι στην Μπότσερ 132, Domino Play Cafe. Με υπέροχες προσφορές και φυσικά Χαλβάς Λουκάς. Με τη γεύση, την αναλύωτη που έφεραν οι παππούδες από την Κωνσταντινούπολη. Χαρείτε το όλο αυτό, ζήστε το όλο αυτό που γίνεται. Την πορεία, μη χάνετε τη διαδρομή με το άγχος του αύριο και του τελικού στόχου. Αυτό σας λέω κάθε μέρα. Δεν θέλω να ακούσω στο τέλος, ρε εσύ, δεν κατάλαβα πώς έγινε όλο αυτό. Καταλάβετε το. Αυτό ζούμε τώρα. Μια διαδρομή για να φτάσουμε στο τέλος, στον προορισμό, στο τέρμα που είναι το double. Μη χάσουμε όμως τις στιγμές. Γι' αυτό λέμε. Ζούμου σου το λέμε. Την εκπομπή μας την ακούτε επανάλα. Είμαστε πιο ωραίοι στην επανάληψη, πιο γλαφυροί. Στο zoomusu.gr, το ταπεινό σαϊτάκι μας. Μπείτε εκεί, θα δείτε τα θεματάκια, τα ανεβάζει με μεγάλη αγάπη η Χρύσα. Λοιπόν, βεβαίως, να έρθετε, όταν έρχεστε από μακριά, εσύ φίλε μου από τη Βιέννη Παναγιώτη, να έρθετε στο στούντιο, βεβαίως να έρθετε. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, έρχεται η Τρόικα, το τρομερό τρίο, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί, bye, 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 bye.